Πραγματική άνοιξε σλαμά. Μύρισε Παρασκευούλα. Κανονικά. Έτσι. Αν και Δευτέρα, δεν πειράζει. Μύρισε Παρασκευούλα και Παρασκευήλα, παιδιά. Πω, πω, τι ωραία Δευτέρα είναι αυτή. Να μην περάσει ποτέ. Μετά από επιβλητικές δίκες πάω και Άρη, να μην περάσει ποτέ αυτή η Δευτέρα. Είδε πώ αλλάζει ο άνθρωπος. Να μην περάσει ποτέ αυτή η Δευτέρα, ρε παιδιά. Όχι η άνοιξη τη Πράγα, η άνοιξη τη Τουμπάρα. Πω, να μην περάσει ποτέ. Αδέρφια, να είστε καλά. Όσοι μα ακούτε εκεί, είστε μακριά από Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι γενικά η κεντρική Μακεδονία μα. Χάνεται. Κεντρική Μακεδονία μα, προφανώ λίγο πολύ. Θα έχει τέτοιο καιρό. Δεν ξέρω στη δυτική τι γίνει. Η δυτική όσο είναι συναγριεμένη εκεί. Φλόρινα, Καστοριά, εκεί λίγο τα πράγματα. Αλλά... Και τι ωραία, τι καλά να παίρνεις πρωί-πρωί μήνυμα από Αντώνη, The Master of Forasis. Δημητριάδης. Τι να κάνουμε, δεν αργήσαμε. Νωρίς ήμασταν. Μια χαρά. Μια χαρά, αφού είναι μεγάλη διαλύματα. Τι να κάνουμε. Τι ωραία να παίρνει. Όχι, άλλο. Θα σου πω. Okay. Και τι ωραία, τι καλά να παίρνεις πρωί-πρωί μήνυμα εδώ στην Τρόικα από Αντώνη, The Master of Forasis Δημητριάδης, που να λέει δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Αντώνη, ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Τι? Να μην το σκοτώσουμε σήμερα. Για quiz, επειδή είναι ξερή εβδομάδα αυτή, στεγνή. Γιατί δεν έχει. Θα δώσουμε γυαλιά αύριο και μεθαύριο. Α. Άστο μας λίγο πάνω μας. Άντε ρε, για το κέφι. Άντε έτσι για το κέφι. Ένα ζευγάρι. Μην του χαλάς χατήρι. Ένα ζευγάρι, όχι. Ναι, να το χαλάσουμε έντος. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ρε, έτσι. Ένα όμως. Ένα ζευγάρι. Ένα. Χωρίς quiz τίποτα. Έτσι. Γιατί έχουμε και άλλους δύο διαγωνισμούς. Για Δευτέρα είμαστε πολύ γεμάτοι. Με αυτή την έννοια. Το ζόρι είναι αύριο και Τετάρτη αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, αδέρφε καλημέρα. Είναι η Τρόικα. Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Ο φίλος με το μπλε αμάξι. Έτσι. Κοντά μας και σήμερα. Κοντά μας και σήμερα, αφού Τρόικα είναι. Χρήστος Ζαλτίδης και αυτός κοντά μας. Εδώ κάπου θα είναι γενικά στον ομό. Μάριος Ασλαμής, ο φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής. Χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτος των σταργός της επίπλασης Ευμάρειας. Χρήστος Κιώσης, στέλεχος της εκπομπής. Έτσι. Και. Άντε να μπούμε. Τρία εισιτήρια δίνουμε για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ μπάσκετ αύριο. Είμαστε, αύριο, 7.30 ώρα το απόγευμα, ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 16-8. Κάτι τέτοιο είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, 16-16, συγγνώμη. Να πούμε τους διαγωνισμούς λίγο όμορφα μαζεμένα, Παναγιώτη. Ναι. Στον δρόμο και την Πολώνια. Λοιπόν, δίνουμε τρία εισιτήρια για τον αγώνα Καλαθόσφαιρας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στα πλαίσια του Champions League. Γελάνε και τα κρεμμύδια. Αύριο στις 7.30. Στο παλατάκι. Βράζει. SOS, SOS, δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν διαρκείας το γνωρίζουν αυτό. Τρία εισιτήρια δίνει σήμερα η Τρόικα και ο Λίμπερο της καρδιάς σου. Τι δεν παρουσιάσαμε, Χρήστο Κιώση, Άρπα Κόλτον περάσαμε. Χρήστο Κιώση, να είσαι καλά, παλικάρι μου, σε ερμηνήσω τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, τρία εισιτήρια. Άρης ΠΑΟΚ. Όχι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Champions League, έτσι. Αύριο το βράδυ, 7.30 στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά. Για το οποίο παλατάκι έχουμε θέμα ή αύριο ή την Τετάρτη. Υπάρχει ένα σκανδαλάκι. Αν όχι μεγάλο σκάνδαλο, σκανδαλάκι. Λοιπόν, δίνουμε 5. Αν το μάτς λήξει στο πόλεμο, μην περιμένετε παράταση, πάει επαναληπτικό. Ναι, ωραίο. Ναι. Λέγεται αυτό. Λέγεται αυτό. Ναι. Αν το μάτς λήξει στο πόλεμο, έχει επαναληπτικό, δεν έχει παράταση. Έτσι. Έτσι. Δίνουμε 5 μονές προσκλήσεις για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Yeah. Το οποίο ξεκίνησε με τρελό ρυθμό και ούκο λίγα sold out, μάλλον με πάρα πολλά sold out, την Παρασκευή που μας πέρασε. Έτσι. 5 μονές προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Πηγαίνεις όποτε θέλεις, από σήμερα έως και την Κυριακή, την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ, επιλέγεις από τις περίπου 300 ταινίες που έχει πάνω κάτω, 81 ελληνικές παραγωγές, με ιδιαίτερη και μεγάλη χαρά, το τονίζω αυτό. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, όχι με quiz, προς το παρόν τουλάχιστον, απλά με συμμετοχή. Συνεπώς, τι κάνεις, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, γράφεις δίπλα ΠΑΟΚ ή Φεστιβάλ ή γυαλιά, ή τα δύο ή και τα τρία. Και το αποστέλεις στο 54-526. Λοιπόν, για να μπούμε έτσι λίγο ευχάριστα μουσικά σήμερα, δύο έτσι για σκέψη κωδικοποιημένα. Αν έχει κάτι κωδικοποιημένο, τακ, τακ, σαν τιτλάκι ο Παναγιώτης, μπορεί να το πετάξει. Το πετάω εγώ, νομίζω είναι λίγο πιο εύκολη θέση μου να πετάξω. Για τον Ηρακλή, λοιπόν. Τι έγινε πάλι εσύ. Για τον Ηρακλή, τον κυνηγάει η ΕΠΟ, είναι ξεκάθαρο. Το πέναλτι που δεν δίνει στο Ρόβα,
αν δεν δοθεί σε ΠΑΟΚ Άρης, σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αν δεν δοθεί στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα γινόταν ρημαδιό. Δεν θα αναφερθώ σε αποβολή αμυντικού του της Παναχαϊκής. Νομίζω ότι είναι ο Τζέιμς Σταμόπουλος. Πάει αυτό, φύγαμε. Κατά τα άλλα, τραγικός ο Ηρακλής, η απόλυτη ανία. Κατάφερε κάτι απίστευτο να κάνει την Παναχαϊκή, την οποία την έχω δει φέτος ή 6 ή 7 φορές σε ολόκληρα παιχνίδια, συν ένα-δύο ημίχρονα από 30-35 λεπτά, να την κάνει να μοιάζει ανιαρή. Άλλο όμως το αγωνιστικό και άλλο το διαιτητικό. Το ότι μπορεί να είναι μια ομάδα ανιαρή ή κακή δεν σημαίνει ότι δεν καλά πρέπει να χάσει και να μην πάρει και πέναλτι. Πάει αυτό. Θέλω να το ξαναδώ το πέναλτι βέβαια. Αλλά εμπιστεύομαι τον φίλο του ΠΑΟΚ που ήταν στο στούντιο εδώ στο Λίμπερο και τον φίλο του ΠΑΟΚ που τον είδα χθες μετά τον αγώνα του Ηρακλέως που μου λέει: σας είδα σε εκείνο το τέταρτο που είναι η φάση του πέναλτι. Ποιο τέταρτο είναι, στον Ρόβα. Είναι ξεκίνημα. Αν θα σου πω, παιδιά, να το δω. Περίπου. Ναι, περίμενα να το νόμιζα εγώ ακριβώς. Στο 65, δεν μου αρέσει το περίπου, ό,τι έχω ακριβώς. Ναι. Στο 65, ο Ρόβας είναι από τα αριστερά στην περιοχή και από πίσω τον μαρκάρει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, μην κρεμάω το παιδί, είναι άδικο, ότι είναι ο Ηλίας ο Πολύμος. Επαναλαμβάνω, επιφυλάσσομαι. Μπορεί να κάνω λάθος ο παίκτη. Πάντως παίκτη της Παναχαϊκής. Ο Κώστας που ήταν στο στούντιο μετά του Σταμάτη Μουρελή, ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι φόλα ΠΑΟΚ, που το βλέπει άλλες 2-3 φορές, μας λέει: παιδιά, ξεκάθαρα είναι πέναλτι. Και ο παδός του ΠΑΟΚ που τον είδε μετά τον αγώνα, που μου λέει: σας είδα σε εκείνο ακριβώς το τέταρτο. Γιατί ετοιμαζόμουν, μου λέει, να φύγω, είναι πέναλτι. Εγώ πάλι επιφυλάσσομαι, θέλω να το δω κι εγώ, Παναγιώτη. Πάει αυτό. Για το Άρη ΣΑΕΚ, ο Άρης έχει κάτι από εμένα. Ναι, κάνε μια ανανεώσουλα. Θα διαβαστεί τώρα 2.73 για να μην σε αδικούμε. Λοιπόν. Θα το δούμε τώρα, Χρήστο, θα το δω. Ο Άρης θυμίζει κάτι από αυτό που έχω εγώ. Κλείστε τη μουσική, Χρήστο, κλείστε το χαλί μας. Μοιάζει πλέον να γίνεται όμορφος και σκληρός. Έχω κάτι τέτοιο πάνω μου εγώ. Όμορφο και σκληρό. Σκληρό δεν σε λες. Χίλια μπράβο στον Άρη. Όμορφο. Έτσι. Λοιπόν, για τον... Μην μπαίνει, όχι, κλείσει χωρίς μουσική. Νόμιζα θες να βάλει σχετικό φάση. Άκουσα μια φάση, sorry, συγγνώμη. Πώς δεν πήρα ένα αντίδικο τον Bruce Willis, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Τώρα θα μπούμε μουσική. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Έδιωξε το άγχος από πάνω του, πετυχαίνοντας 2 γκολ με το καλημέρα στα 2 ημίχρονα. Χίλια μπράβο, πάμε παρακάτω από αυτό. Φύγαμε. Θωμάς Τόντον. Θωμάς Τόντον, ακόμη και όταν διαφωνώ μαζί σου, σε λατρεύω. Τελειώνει το ημίχρονο του ΠΑΟ. Ναι. Το έβλεπα έτσι τηλεοπτικά, εννοείται. Με παίρνει τηλέφωνο ο Θωμάς Τόντον. Το Θωμάς Τόντον τον ακούτε και εδώ πέρα. Ναι. Δεν λέω, δεν είναι καλό κανένα πρόσωπο της φαντασίας μου και τα λοιπά, της δημιουργίας μου και τα λοιπά. Είχε λήξει Λίβερπουλ. Έχει τελειώσει το Παναδικό ΠΑΟ. Ναι. Δεν με το αυτό, δεν μας νοιάζει. Καμία σχέση. Μήπως όχι, έπεσε. Έπεσε, όχι. Έξι, δεν ξεκίνησε Λίβερπουλ. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, okay, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει ο Θωμάς Τόντον το εξής. Τελειώνει, είμαστε ξεκίνημα ανάπαυλας στο καλλιπλάστικο. Είναι το σκόρ 0-1 για τον ΠΑΟ. Μου λέει, κατέβα κάτω, ρε Δωμάζο. Και πες τους, δεν ξέρουμε αν ζει, αν μας βοηθήσει, δεν ξέρω αν ξέρει ο Παναγιώτης ή ο Χρήστος. Ποιος. Ο Θεοφάνης και ο Παπαμανουήλ ζουνε, Χρήστο. Α, δεν ξέρω, Μάρια. Νομίζω ότι ο Παπαμανουήλ ζει. Νομίζω, δεν είμαι. Ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, αν ζει, ας κατέβαινε και αυτό. Ζητώ συγγνώμη, αν δεν ξέρω οι άνθρωποι, μακάρι να ζουν, να είναι χαιροί. Μακάρι, 150 χρόνια να ζήσουν. Νομίζω ότι ένας από τους δύο σίγουρα έχει φύγει από τη ζωή. Μακάρι να είναι χαιροί, να κάνω λάθος εγώ. Anyway. Λέει, τέλος πάντων, ο Μίμης ο Δωμάζος σίγουρα ζει. Κατέβα κάτω, ναι, και πες, λέει, στα παιδιά, μη μας ισοφαρίσουν αυτοί εδώ το αίτητο. Αυτοί εδώ. Πολύ απλά. Μπράβο, Θωμά, όταν να είσαι καλά. Μπράβο, Στόντον. Λοιπόν, chat pat, σαν τίτλο. Αν θέλει να πει κάτι ο Παναγιώτης, για να πούμε μουσικά, ναι, και μετά θα πει ο Παναγιώτης και ό,τι θέλει. Α, να πω. Ναι, ναι. Το πιο αδιάφορο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που έχω δει στη ζωή μου, Μάριε. Το πιο αδιάφορο, δεν ξέρω. Έχασα... Δεν είχα καλό πρόσημα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά φίλε. Τόσο άνετη νίκη. Εντάξει, θα μου πεις τα τελευταία χρόνια, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Εδώ δεν έχουμε φάει γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. 2-0, 4-0, 3-0. Αλλά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Κάνει άλλη ανάγνωση ο Παναγιώτης, καταλάβατε. Δεν ξέρω. Τι ανάγνωση. Άλλη ανάγνωση. Φίλε, δεν μπορεί αυτό ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το φοβόμουν λίγο το παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι γιατί το φοβόμουν. Είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Όσο μπορεί, εντάξει. Μια χαρά σχέση, έκτοτε το βοήθησε αυτό. Α, το πας εκεί, το πας άλλο. Εντάξει, τι να σου πω. Τι να σου πω. Οι δηλώσεις του Γιώργου του Δόνη μετά τον αγώνα, ναι, ειλικρινά. Τι να σου πει ο Δόνη. Ναι, όταν βλέπεις τη διαφορά πλέον. Είναι σχεδόν χαόδης. Άκουσε, Παπαγιώτης. Είπε κάτι εδώ πέρα μέσα πριν από 4 μέρες. Ναι.
συζητούσαμε για το πώς θα παίξει ο Δόνης. Πώς το φαντάζεστε, λέει. Ναι. Τα παιδιά που κάνουν εδώ μετά το ΠΑΟΚ 25, τον ένα νομίζω τον στο γνώρισε. Στο Σύστησα. Που είναι προπονητές και τέτοια. Εντάξει, ναι, ναι. Ναι. Και ένας από εδώ πέρα μέσα άρρωστος ΠΑΟΚ. Ναι. Άρρωστος ΠΑΟΚ. Κόρκος. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει. Ο δεν λέω όνομα. Α, δεν λέω. Όχι, μη λες, δεν είναι λέω. Α, εντάξει, νομίζω αυτό είναι. Δεν είπα εγώ κόλπο. Α, εντάξει, καλά. Ναι. Ναι. Αυτό. Αν το πούμε στον αέρα τώρα. Ναι. Τελειώνουν όλα. Θε να πάμε μουσική. Τι είπε ο Παοξής, τι είπε. Πες μου, άντε, τι αν τα πούμε, τα τι είπε, πες μου. Θα το πω τώρα. Ναι, πες μου. Θα σηκώσουμε μουσική. Διάλειμμα, ναι. Θα το πω και στον Χρήστο. Ναι, γιατί στον Χρήστο. Όταν σηκώσουμε μουσική. Όχι. Βρισιάγει, τι έγινε. Όχι. Καθόλου, όχι. Υπολογίζει κάτι, α πούμε. Καθόλου. Έχει αποδείξει για κάτι. Δεν έχει βρισιά ούτε σουρού τίποτα. 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 Χρήστο πάντα από την αρχή. Από την αρχή, Χρήστο. Γιατί είναι κομματάρα. Αυτό. Να ακούσουμε λίγο μουσική. Να ακούσουμε. Γιατί όχι, εντάξει. Ανάγνωση, τι κάνει. Άλλη, ναι, το είπα. Τι ανάγνωση, αυτό δεν είναι ανάγνωση. Οκ, καλά. Σου λέει από Παοκτσί, άρρωστα εδώ πέρα μέσα. Σου είπα ποιον, τέλος. Εμείς δεν λέμε στον άρεγε. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Και είναι και λογικό, ρε παιδιά, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμένα άλλο με προβληματίζει με την ομάδα. Ότι ο Τσούμπα στην αρχή προσπάθησε να αποδείξει, παιδί μου, ότι μπορώ να αντικαταστήσω τον Μπρίγκοβιτς, αλλά βλέπω Μάρι θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Στα τελειώματα, ούτε το 1-5. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Είναι Άγγλος, είμαι μαζί του. Στα τελειώματα, Παναγιώτη, ούτε το 1-5 από την αξία του σερβοπαλικαρό Αλιταρά. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα σκοράρει από τους γύρω-γύρω. Από τα εξτρέμα, από τα χαφ κτλ. Από όλους τους άλλους. Θα πεις, έβαλε προχθές, έβαλε γκολ με τον Πανιόνιο. Εντάξει, οκ. Okay. Και πέρα γίνει και ανάκατα το παιχνίδι. Εντάξει. Γιόμπες. Κάνει και λίγο φάουλ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ποιο είναι το φάουλ. Λίγο, πολύ λίγο. Εντάξει. Ποιο λες. Πολύ λίγο. Στον γκολ που ανέφερες. Πάω Πανιόνιο. Λίγο, πολύ λίγο. Συνεδρίζει τα ίδια πράγματα. Πολύ λίγο. Ναι. Τι θες, αγόρι μου, λίγο. Καλά, ναι. Βλέπεις αυτό τον Άρη. Όχι. Δεν μπορείς να πιαστείς. Τι είπα. Τι είπε. Με άκουσες. Βλέπεις τον Πάο. Ο Άρης έχει κάτι που έχω εγώ. Έχει γίνει. Από μένα έχει πάρει κάτι ο Άρης. Όμορφος και σκληρός. Σ' ακούω. Πας μετά την άλλη μέρα, λες, να δω τον Ηρακλή μου, τον αγαπημένο Λίδο. Έτσι. Με κυνηγάει, φίλε, με κυνηγάνε. Πάλι ο Πάοκ φταίει, παιδιά. Hey, δείχνει εμένα, εγώ. Να πάρω μια χαρά μετά. Πού να τη δεις και αυτή. Πω πω, φίλε. Μια χαρά. Κι άλλα, λάς. Ναι. Εντάξει, ναι, φαίνεται. Μια χαρά. Ναι. Αυτούς, αν παίξει αύριο, αν έπαιζε Ηρακλής Παναθηναϊκός κύπελο. Μην τολμήσουν. Το όνομα της πόλης τους, δηλαδή αυτό είναι κατάρα, ρε φίλε. Δηλαδή, ένας Άρης Πάοκ. Και να τον λέει τον άλλο Θεσσαλονίκη. Μην τολμήσουν δηλαδή, να μην κάνουν double. Μην τολμήσουν χωρί, να έρθουν χωρίς το κύπελο εδώ πέρα. Και στα θες όλα. Φυσικά όλα τα θέλω. Όταν είδα αυτή την ΑΕΚ, καλά ρε. Αυτό, φίλε. 25 ευρώ το εισιτήριο στη 2. Τι είστε εσείς ρε. Παιδιά, μόνο χρήσα Παναγιώτη. Μόνο δύο μηνύματα γιατί να μην τα αφήνουμε έτσι, γιατί δίνουν ψωμί. Δεν έχουμε τσιγάρα. Θα κρατήσω αυτό που Αριανός. Α δώσει και μαρκαδόρου στην Ινδία, εκεί που έβλεπα το μάτσο. Να βάζουν τελίτσες εδώ πέρα. Ινδύ. Εκεί παίρνω το μάτσο το Σάββατο βράδυ, το Άρη ΣΑΕΚ. Το είδα όλο, εννοείται κανονικά. Και χόρτασα μπάλα, μπράβο. Χόρτασα μπάλα, ειλικρινά. Άλλο είναι το θέμα για τη 2, δεν είναι το 25. Λοιπόν, αυτό που λέει Αριανός. Τι να το κάνω, ρε παιδιά, λέει. Ποιο παίρνει το πρωτάθλημα. Τι μπάλα παίζω εγώ και ποιο παίρνει το πρωτάθλημα. Τον καλημερίζω. Ναι, ναι, το Άρης. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός. Μετά είναι το Εγάλεο, η Προοδευτική και ο Πάο. Σωστό. Πάω το 5-6 κάτι τέτοιο. Σωστό, ναι. Αναλογικά με το μπάτζετ είσαι ήρωας. Χιμένεθ. Καλά, εντάξει, ο ορισμός του overrated προπονητή. Για Ελλάδα είσαι καλός. Α, για να κάνω από εδώ, από εκεί. Ναι. Χιμένεθ. Αυτό το όνειρο, αριστερό back half, το αγόρι, το αγόρι που κατάπιε σπαθί και δεν στρίβει με τίποτα, που εγώ μπροστά του είμαι έλουρος. Εγώ μπροστά του είμαι ελουροειδές. Σκληρός, ωραίος και έλουρος. Και, μπράβο. Έτσι, ναι, πες τα αυτά για σένα. Ξανά όμορφος πάντως, όμορφος. Όμορφος, σκληρός και έλουρος. Μ' άρεσε η Λαμάς. Ποιος μπακασέτας, δε σε αριστερό, δε σε Χιμένεθ, έλα στον Ηρακλή. Και πάρε το Βιτλί. Πέρα από την πλάκα τώρα. Έλα στον Ηρακλή και πάρε το Βιτλί. Πάνε με 4-4-2 μέσα στο Χαριλάου. Ξεκίνα Αλμπάνι. Τι να κάνει ακόμη το παιδί αυτό. Εγώ στη θέση του δεν θα έμπαινα. Τον βάζεις στον πουλέν μου τον Χρήστο. Τον βάζεις. Πού είναι οι αλλαγές μου, ρε Σιμ. Αλλαγές Αρισάκ. ΑΕΚ μαύρο. Την ΑΕΚ την έχουμε μαύρο. Με μαύρο. Την ΑΕΚ πράσινη, μαύρο. Εκεί μπλε, πού είναι το κέρατο. Τα κουκκινισμένα είναι για τον ΠΑΟΚ,
Πού πάω. Είναι ρε εσύ, Σβάρνας. Στο 70, 72. Ε, πιο μετά, 80 κβάλε. Όχι ρε. Oh. Στο 77. Ε, 13 λεπτά μπάς. Δεν τρέπεσε λίγο ρε Χιμένεθ. Και μπαίνει το παιδί. Μπήκε. Μην μπαίνεις ρε Αλμπάνι. Μην μπαίνεις. Άλμπαν. Πες του, πες εσύ. Δόκτωρ Άλμπαν. Εδώ ο Κέπα δεν έβγαινε στα πενάλτια. Ναι, θα μπει εσύ στο Άρισα. Με φανέλα Chelsea. Με χαμένο παιχνίδι. Ω, καλά να είσαι. Τι το βάζει το παιδί να κάνει τι και έκανε. Πω, πω. Ό,τι δεν έκανε η ΑΕΚ σε, 60, σε 76 λεπτά, τα έκανε με τον Αλμπάνι στα τελευταία 14. Να κάτσει ήσυχα να χάσει και το κύπελο. Έτσι, όμορφα και ωραία. Μην του ξεφτυλίσουμε τρίτη φορά. Χρήστο! Μην του ξεφτυλίσουμε. Χρήστο! Φέτος. Πάρε το κύπελο εσύ μόνος. Ναι, μην του κάνουμε 0-4 και στο ημίχρονο και αρχίζει μπουκάρου μέσα στο κύπελο. Κατάλαβε αυτά, αυτά είναι. Λοιπόν, προβλήματα. Για να πάμε στα μηνύματα. Αυτά μα καίνε τώρα. Για να πλέον. Πάμε στα μηνύματα. Θα μπούμε με το κομμάτι που το φάγαμε, το χιλιοφάγαμε. Καλημέρα, Μάριε. Όλη η πόλη είναι μπλε. Όχι, καλημέρα. Τελεία. Μάριε, όλη η πόλη είναι μπλε. Καλημέρα, Μάριε, όλη η πόλη είναι μπλε. Για το Liverpool εννοώ, Fred the Red. Mm. Έχουμε να δούμε τόσο καιρό μήνυμά σου, μόνο μία τηλεφωνική παρουσία. Ναι, ναι, ναι. Χαιρόμαστε που όχι μόνος βλέπουμε, αλλά μας ξεπαρθενιάζεις κιόλας. Εννοείται, οι ομάδες στο Merseyside είναι πρώτον, Tranmere Rovers, ναι. Δεύτερον, Everton, τρίτον, Liverpool. Αυτοί καταραίουνε. Ο Σαλάχ, εκεί που βγαίνει από τα δεξιά, βλέπει την εστία και σκέφτηκε 21 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Γιατί να πάρουνε τώρα. Σαλάχ, δεν θα γίνεις ποτέ στους κλειστούς χώρους σου Άρντα. Ποτέ. Πάει αυτό. Το μάτς το είδα εγώ από το 80 και μετά. Α, 10 λεπτά. Της Λίβερπουλ. Mm. Γιατί υπάρχουν στο χώρο εκεί που το βλέπαμε και τραγικοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, mm. οι οποίοι δεν μ' άφησαν να δω τα τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Φυσικά. Και το γυρίσαμε και στο καλλιπλάστικο δεν είχαν βγει ακόμη οι ομάδες. Βγήκαν και υπάρχουν λοιπόν, μηδέν ένα στη μάπα. Αλλά μόλις ακούω τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, mm. μόλις τον ακούω και λέει απομακρύνει ο κορυφαίος του αγώνα. Στο 80 αυτό, ο κορυφαίος του αγώνα Φαντάικ. Mm. Κατάλαβα. Απομακρύνει, Χρήστος Σωτηρακόπουλος το λέει, έτσι. Θα το παλέψουμε, Μάριο. Απομακρύνει ο κορυφαίος του αγώνα. Κράτα μια πισίνη. Ο Ολλανδός Κολτσίδας. Έβγαλες γλώσσα, κράτα μια πισινούλα. Έχει απομακρύνει ακόμα. Ο Ολλανδός Κολτσίδας. Έχει ακόμα, Λίβερπουλ. Σαφώς και έχει. Σαφώς και έχει τώρα. Ο Φρέντ Ρέντ αυτός είναι που έλεγε αγαπάω την μοναξιά. Αυτός είναι που βγήκε στο τηλέφωνο. Βοηθήστε με λίγο, παιδιά. Στο Άνφιλντ έχουν παίξει. Πόσο αυτό, 3-0, 3-1. Όχι, με το γκολ που. Το 94 που κερδίσαμε. Στο 94 με μια κεφαλιά, κάτι γίνεται εκεί πέρα με το δοκάρι. Βρε, όχι με την Everton. Το Liverpool Everton, δεν λες. Όχι μάτια μου. Ποιο λες. Liverpool City, άστο, εκείνο είναι. Α. Εκείνο είναι με το, η γκασμαδιά του Φαντάικ. Χάσαμε αυτούς. Όχι, χάσαμε στο κολοριγκί. Χάσαμε στο τέτοιο, στο χωριό σας. Στο χωριό 2-1. 2-1, ναι. Στο Manchester 2-1. Μαγική εικόνα. Ναι, μαγική εικόνα. Έλα στο κατηφορικό Anfield. Όπως πέρυσι. Όπως πέρυσι το Κύπρο Πρωταθλητριών. Όπως πέρυσι που σε τσάκησε το Κύπρο Πρωταθλητριών. Εκεί είναι Anfield. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν έχουν παίξει το Anfield. Δεν πρέπει να παίξαμε. Γιατί πιο πολλοί μου λένε ότι παίξανε και το πήρε η Liverpool. Ωραία. Παιδιά, σε 18-20 μέρες. Είναι United City. 0-2 στο 10 με 2 αυτογκόλ. Πού σου ξεφτύλα. Για να στείλουμε το μήνυμα. Πού σου ξεφτύλα. Ότι η πόλη είναι ενωμένη. Πού σου ξεφτύλα, ρε, ότι η πόλη είναι ενωμένη. Πόσο τεράστια είσαι, ρε Liverpool. Πόσο τεράστια είσαι. Η πόλη ενωμένη, έτσι. Ε. Όλοι. Αθήνα ενωμένη εναντίον ΠΑΟΚ και Liverpool. Έτσι, όλοι μπράβο, Αθήνα ναι. ενωμένη. Ενωμένη, φάνηκε. Κάθε εβδομάδα φαίνεται αυτό. Λοιπόν, και μέσα εβδομάδα. Ένα ακόμη μήνυμα. Τρία εισιτήρια, παιδιά, βοηθήστε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εμορραγεί, σχεδόν πεθαίνει. Τι άλλο να καταλάβει. Τι άλλο να καταλάβω. Τι? Τίποτα. 500 έμαθα. Άτομα. Τίποτα. Το έμαθα, ναι. Μου το είπε πάω. Ξέρεις, λέει φίλε, λέει ντρέπομαι. Πες το, λέει ντρέπομαι. 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 Απλά ξέρεις κάτι, Παναγιώτη. Είναι η κατάρα το γήπεδο αυτό. Τα έχεις πει όλα εσύ. Τα έχω πει όλα. Ο ΠΑΟΚ ένα πράγμα έπρεπε να κυνηγήσει. Να μην φύγει ποτέ από το παλέ. Να το έχουν και οι δύο. Τι να κάνω. Στο παλέ πολύ απλά. Με πολύ μεγάλη λύπη το λέω αυτό το πράγμα, Μάρη. Γιατί κάποιοι θα λένε καλά, δεν τρέπεσαι καθόλου. Γήπεδο έχει ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ και μου λες για το παλέ. Κατάρα είναι. Είναι κατάρα. Παναγιώτη, πολύ απλά. Τι. Το μπάσκετ πλέον εδώ πέρα πάει, καθαρισμένο. Άστο. Κάτσε, μπορεί να μην τον λαβεί ο άλλο να χορτάσει τίτλου στον ποδόσφαιρο και σου λέει κάτσε, ρίξω και στον μπάσκετ. Σωστό. Δεν είσαι 15 χρόνια, πάει να χορτάσει. Πε ότι εγώ είμαι Ηρακλή, έτσι. Πίνω καφέ Σάββατο μεσημέρι κάτω στο κέντρο. Λέμε. Έχω το κάνω αυτό κανένα μισή ώρα, τέλο πάντων. Παίζει Ηρακλή Αμίντα. Ναι. Που το Ιβανόφιο μαζεύει μια χαρά, γεμίζει και όλα συνέχεια. Ναι. Δεν λέω αυτό, άλλο λέω. Εγώ έχω να πάω Ηρακλή μπάσκετ. Από Γαλακτερού. Τελευταία, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις ότι φύγατε από το Ιβανόφιο. Τελευταία όχι, φορά. Όχι, ρε πλάκα, σου κάνω. Φαντάζεσαι να το πιστέψει, ναι, αφού και το λέει αυτό που δεν έχω πάει χρόνια. Παναγιώτη, μάλλον. Αν έπαιζε ο Ηρακλής ακόμη στο παλέ. Ναι. Όπως έπαιζε 50 χρόνια. Ναι.
Είμαι, πίνω καφέ στο όχι, του Ηρακλή διαφορετικό ρε Μάρια. Γιατί στο Ιβανόφιο είχε και τον Ήγκραμ και τον Μπάρτιν διαφορετικά. Δεν κατάλαβες. Δεν είναι ίδιο Ιβανόφιο με Παλατάκη σαν απόσταση. Ναι. Είμαι στο κέντρο, πίνω καφέ. Ναι. Να σου πω κάτι. Λες να πεταχτώ. Για πλάκα πάω να δω και ένα ημίχρονο Ηρακλή στο παλέ. Το κατάλαβες. Κάπως έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα πάω, ξύζε με τον μπάς, δεν είναι. Δεν. Ας δεν. Θα πάει μόνο άμα ήταν πρωτάθλημα. Αυτό, τέλος. Για πρωτάθλημα. Και να σου πω τι, ποιο είναι το διακύκλιο, γιατί γίνεται πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Για τον ώρα παίζει εδώ πέρα, ρε παιδί. Γιατί παίζει, παίζει. Αν δεν είσαι παίζει Ευρωλίγκα. Άλλο αν είσαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Γιατί, για ποιο πράγμα. Η ΑΕΚ, γιατί παίζει φέτος. Εντάξει, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αλλά έχει κατά τη τον μπάσκετ τώρα. Τι να κάνει, το κλείσει το τμήμα, το κλείσει. Εντάξει, και εγώ τα έχω με του δικού μου, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα 8.000 το βόλιο, α πούμε. Και να πατά σε κανένα παιχνίδι χρόνια ολόκληρα. Για να πάμε σε break. Μήνυμα του 429 που λέει εύκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ χθε. Πάντως αυτός ο Ενρίκε, τι παικτούρα, τι τελείωμα, δεν είναι τυχαίο που ακούγεται ότι τον θέλει η δόξα δράμας και τα τρίκαλα. Καλημέρα 429. Παιδιά, τρία εισιτήρια, πάω ΚΑΕΚ, Champions League, αύριο 7.30 στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express χωρίς quiz και πέντε μονές προσκλήσεις για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, δίπλα φεστιβάλ, πάω και γυαλιά και τα τρία αποστολή στο 54-526. Αν έρε. Δεν είχε λήξει. Ναι, 273, άντε επιτέλους, άντε, και το είδα όλο το μάτς. Στο κατηφορικό Anfield έπαιξαν 0-0 με χαμένο πέναλτι Μαχρές. Ναι, βλάκα Μαχρές. Βλάκα. Ναι, άντε, break, πάμε. Μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Μεθαύριο θα δω το Green Book. Βέβαια, εσύ. Ναι. Θα το δω, Μάρι. Αύριο θα πάω για παιδάρα. Να το δεις. Παιδιά, τρία εισιτήρια για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι. Μην είστε τώρα τέτοιοι. Τρία εισιτήρια. ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ, αύριο 7.30 ώρα το απόγευμα. Πρώτος αγώνας για τη φάση του 16 του Champions League. ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ. FM και νόρμα τεπώνυμο. ΠΑΟΚ αποστολή στο 54-526. Το ΠΑΟΚ ατρόμητο θα δίνουμε αύριο, μην τα μπερδέψουμε. Λοιπόν, τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ, έτσι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Αντώνης, The Master, ο Φόρας Δημητριάδης μας στηρίζει. Να είσαι καλά, Αντώνη. Και πέντε μονές προσκλήσεις για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Διαλέγεις μία από τις 300 τόσες ταινίες και παγαίνεις. Από σήμερα έως και την Κυριακή. Όποια μέρα θέλεις, όποια ώρα θέλεις. FM και ενώνυμα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή φεστιβάλ. Είπε γυαλιά ή και τα τρία, αποστολή στο 54-526. Διαβάζουμε ένα-δυο μηνυματάκια τα οποία χρωστάμε. Και πηγαίνουμε να ακούσουμε το κομμάτι, αν το έχεις έτοιμο ρε Χρήστο. Που το φάγαμε νωρίτερα. Κάτσε να παραγγείλω να βγάλω το refresh, το automatic. Βγάλω το, ναι μωρέ, αυτό είναι εκνευριστικό που κάνετε. Και το αφήνετε εκεί πέρα, έτσι. Για μετά, όταν μιλάμε. Μετά εντάξει, το κάνω, το κερδίζω εγώ το χρόνο, μη στεναχωρήσεις. Λοιπόν, εύκολο μάτσο, διαβάσαμε αυτό. 164. Χρήστο, κλείσε το χαλί μας λιγάκι, αν έχεις το κομμάτι το άλλο έτοιμο. Ο 164, λατρεμένος παοκτσής, λέει: καλημέρα, μάγκας Μελισάν που φέτος τελειώνει τον μύθο του Μανόλο. Άλλη μία σφαγή της Παοκάρας εχθές. Σφαγή. Πέναλτι στον Μπίσεσβαρ. Ρε Μπίσεσβαρ. Τι έγινε εκεί πέρα. Ξέρεις τόση μπάλα. Πατάς φρένο. Δεν τα μπορώ αυτά τα ελληνικά ρε. Τα έκανε ο Σαλπιγκίδης. Λες ότι σκέφτηκε πονηρά. Τα έκανε ο Σαλπιγκίδης. Ναι. Αλλά ο Σάλπι δεν ξέρει, ξέρει μπάλα το παιδί. Το δεξιμπάκ. Κάτε. Καλό χρυσό παιδί, αν τον πάμε τα χίλια, το παιδί του Σάλπι. Μα έκανε επιγούμενο και σου τότε που γεννούσε και τα κακόρια μα, όπω λε. Χριστό, τον πήρα από εδώ πέρα ο Χριστόφορο. Που έπαιζε ο άλλο τσικουλάτα, το θυμάσαι. Τσικουλάτα στο πάω κόφι εκείνο. Βρίσκα ναι, ναι. Οι τέσσερα το γούμενο και άλλο με τσικουλάτα. Τσικουλάτα. Με στη διάθεση ήταν. Άρε, πάω, τι έχει βγάλει κι εσύ, τι έχει βγάλει. Και τώρα πηγαίνουν και τρέχουν στην εθνική αυτή. Α, α μα βοηθήσει κάποιο να γνωρίζει τι έγινε εκεί με τον Μπίσεσβαρ στην αλλαγή. Κάτι πρέπει να μπει στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο κάτι του είπε. Αν ξέρει κάποιο, α μα ενημερώσει, παιδιά. Έχει ψωμί αυτό. Α βγάλουμε λίγο Δευτέρα να γεμίσουμε. Γυμαίνεται, αλλά τι περιμένει από και χώρα η οποία έχει ταυρομαχίες ακόμα. Φίλε, να σου πω κάτι. Πώς δεν καταργούνται οι ταυρομαχίες. Ειλικρινά τώρα σου μιλάω. Μην σκοτώνει. Άλλο. Ας το θέμα για άλλο αυτό. Ας το σκοτώνει. Εντάξει, οκ. Ξέρει πόσα χρόνια το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Άστο. Θέμα για άλλη φορά. Άστο. Πάει. Δεν καταργήθηκαν νομίζω. Τι καταργήθηκαν. Στην Ισπανία χαμός γίνεται. Ποιο καταργήθηκαν. Άστο. Μην σκοτώνει. Εντάξει. Άστο. Δευτέρα δεν τη χαλάμε σήμερα. Έχουμε 100 πράγματα με μηνύματα παιδιών. Άστο. Μην το ξεχάσουμε το καλοκαίρι. Σημείωνε. Εντάξει. Εγώ τα έχω στο μυαλό μου. Χαρτί στυλό. Σημείωνε. Έρχονται δύσκολε μέρε. Ιούνιο στα βρωμαχίε. Είναι δύσκολε μέρε. Όχι. Έρχονται. Έχω εδώ πέρα. Να πω κάτι στην ΕΡΤ. Τι έκανε. Να πω κάτι στην ΕΡΤ. Έχει περιγραφή Γιάννη Καραλή στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Άσε περιγραφή Γιάννη Καραλή. Άσε περιγραφή Γιάννη Καραλή. Δηλαδή, πού είναι το πας τώρα, προς Τέρψιν ασπρόμαυρων βορειοελλαδιτών. Άσε περιγραφή Γιάννη Καραλή. Γιατί μου τη χαλάς.
Γιατί μου τη χαλάς? Άστα. Δεν χρειάζεται τέτοιες ποζεριές. Ο Μίνος το καταλαβαίνω, ναι. Ένα ρεπόρτερ ΠΑΟΚ να είναι του ΠΑΟΚ, δεκτών. Ακόμα δεν είναι κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Απ' την άλλη, ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Δεκτών, ναι. Περιγραφή στο Γιάννη τον Καραλή. Να φεύγει το παιδί, να κυλάει. Τακ, 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 τακ. Τοκ, τακ, τουκ, τουκ, να φεύγει. Με ωραίο ρυθμό, με πράγματα, με αυτά, με πληροφορίες, με ιστορικά, με τέτοια. Άστο. Μη μου το χαλάς. Σκοτωμένο μάτς, μου το χαλάς κι άλλο. Μπερδευτήκαν εκεί πέρα στη σέντρα ποιος την έκανε, ο Βασιλιάκος και ο Λαβάντας, το 85 με τον Πάπριτσα. Μπερδευτήκαν εκεί τώρα. Και ο Λικουρόπουλος έκανε λάθη, φίλε, στο Άρη ΣΑΕΚ. Άσε εκεί πέρα τον Γιάννη τον Καραλή. Άστον. Εδώ έχουμε quiz. Δέστε μας αγωγή που έχω. Κουκουρίκου. Παναδικός ΠΑΟΚ. Λέω, βλέπω. Μπαίνω μέσα στο. Τι ώρα μπήκα, ξέρεις. Τι ώρα. Μπήκα στο 2,5 λεπτό. Ναι. Βλέπω 0-1. Ναι, λες τι έγινε. Λέω, παιδιά, μήπως είναι λάθος. Από τα ποδήλατα. Ναι. Κουκουρίκου. Μου λέει, γιατί κάνεις έτσι, φίλε. Λέω, τα κοκόρια γεννήσαν. Να καλημερίσω, να καλημερίσω τους δύο εδεσαίους ΠΑΟΚτσίδες, ναι, με τους οποίους συνομίλησα εκεί που έπρεπε το μάτι στο κέντρο. Τι παλικάρια, ωραία. Παιδιά, να είστε καλά. Λατρεμένη έδεσα. Οι οποίοι δουλεύουν εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα και στον Γρηγόρη τον ΠΑΟΚτσί που μου μίλησε στην Φρίντα Λιάπα την έδωσα απ' έξω. Φανταστικό παιδί. Παιδιά, να είστε καλά. Υπέροχα παιδιά. Φρέντα Αστέρ, πώς το είπες. Και φυσικά την καλημέρα μου στον σκηνοθέτη. Α, πες τα, ναι. Πες τα αυτά. Σέριφος. Α, μου τα έλεγες τώρα στο διάλειμμα. Ναι. Αλλά πες το έτσι ωραία όπως μου το είπες έξω, ρε φίλε. Ναι. Να το καταλάβει ο κόσμος. Τώρα, να δώσεις απλά χαιρετισμού σε ένα σκηνοθέτη. Χρήστο, δεν είναι ωραίο. Χρήσανθε, άκου. Ναι, άκου, άκου. 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 Άκου τι γίνεται. Είμαι έξω από μια αίθουσα, ψε, και περιμένω να ξεκινήσουν δύο ταινίες ελληνικές. Τι απαθές. Φίλε, τώρα το βλέπω εγώ αυτό. Ποιο, τι χέρι. Τώρα το βλέπω. Αυτές είναι και οι καινούριες που αγοράσαμε. Ναι, ρε, παίρνω και ξυλώνω τέτοια. Το πρωί παίρνω και ο παπαδό. Το πρωί, το προηγούμενο παρακολουθό και ξυλώνω και κλωτσούσα και καθυστερημένη βάζω τα πόδια του πάνω. Α! Δεν είμαι εγώ, γιατί ο κόσμος πηγαίνει σε μένα, έτσι. Σου λέει σταυροπόδι είναι ο άλλος, συνέχεια και τέτοια. Αμέσως το καθυστερημένο νομίζω ότι λύσει. Όχι, σταυροπόδι επειδή είπε. Κατάλαβε. Σταυροπόδι επειδή είπε έτσι. Χρήσατε, περιμένω, τρώω ένα ροξάκι και περιμένω για να μπω στην αίθουσα. Σε μια. Ναι, λοιπόν, πάμε να ακούσει καλά ο κόσμος. Περιμένω, εψέ, να μπω σε μία αίθουσα που παίζει δύο ελληνικές ταινίες. Χρωστάμε δύο μηνύματα. Μοιοπία έχεις. Ναι. Όχι, έτσι θα βρήκα από τον Τζαζαρό. Ναι. Ναι. Πες του. Αυτός έχει μοιοπία. Έτσι, μεγάλο σέτα. Δεν έπαιξε τον ύμνο του Άρη. Είπε, ναι, μόλις πάρει βαθμό ο Άρης από την Άκη τον Ολυμπιακό, θα παίξει τον ύμνο του Άρη. Τώρα λέει, δεν είπα έτσι. Ναι. Είπα σε εκείνα τα δύο μάτς. Ναι. Λοιπόν, περιμένω να παίξω. Σε φωνητό θα φας. Ναι. Περιμένω να παίξω για να πω στην αίθουσα. Εκεί που τρώω το ροξάκι μου έρθει ένας νεαρός, πολύ πολύ απλά και στιλάτα και ωραία αντιμένος, ευγενέστατος, μου λέει, καλησπέρα, μέγας θαυμαστής. Λέω, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λέει, σε βλέπω, σε ακούω χρόνια, η χαρά μου είναι μεγάλη. Λέω, χάρηκα, αγόρι μου, το όνομά σου, Γιώργος. Λέω, Γιώργο, μένεις εδώ, μένεις εδώ. Όχι, μου λέει, Αθήνα μένω, απλά είμαι εδώ πέρα. Λέω, α, έτσι. Λέει, ναι, είμαι και έχω από τη μαμά καταγωγή από τη Σέριφο. Άλλο είναι η ταινία, γιατί και εγώ είμαι με τη Σέριφο, λέω, πορωμένος, λατρεύω κτλ. Έχω πάει τρεις φορές και τέτοια. Λέω, τι είσαι, σπουδάζει, το κάνει. Όχι, ο σκηνοθέτης της ταινίας είμαι. Κοιτάει. Γιώργος Ζωήλης. Φαντάζομαι να γίνει με τον Ταραντίνο, έτσι. Να τη δείτε, να τη δείτε μια πολύ ωραία ταινία για την ιστορία των μεταλλείων της Σερίφου και την μεγάλη απεργία που έγινε εκεί που είχε και 6 νεκρούς. 5 ή 6, αν θυμάμαι καλά. Μία από τις πρώτες απεργίες μεταλλορύχων στην Ευρώπη. Όχι στην Ελλάδα απλά, στην Ευρώπη. Πολύ πολύ ωραία ταινία του Γιώργου Ζωήλη, Σέριφος Σιδηρά Νήσος. Έχεις ακόμα να δεις, Μάριο. Πάμε. Με πάω κουνταμπλούχο τον Άρη στα καλά του. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν μόνος, ναι, έξω από την αίθουσα. Ήταν μαζί μου και μια πανέμορφη και στυλάτη κοπέλα στην οποία έχω κινήσει. Α, μια που στεκόταν δίπλα σου. Ότι πήγε να κάνει ψιλοκαμάκι ο σκηνοθέτης, ναι, αλλά όπου πατάω φρένο, ναι, λέω, είναι η γυναίκα πίσω από αυτό που βλέπεις. Εκεί πάω σε τάψου, λέει, άστο, δεν κάνω καμιά κίνηση. Δεν κατάλαβα, είναι η γυναίκα πίσω από αυτό που βλέπεις. Σε ένα δείχνες. Ναι. Το είπα έτσι για να μην της κάνει καμάκι. Ρε. Φίλη, ναι, είναι η κοπέλα. Μην, ναι, γίνει κάποια παρεξήγηση. Ναι. Να ευχαριστήσουμε, ναι, την ομάδα της Κέρκυρας. Τι έκανε η Κέρκυρα. Που βασικά λέγεται Κασιόπη, ναι, αλλά τη φωνάζουμε Κέρκυρα. Κέρκυρα, το έχουν πει και οι παράγοντες της. Ναι. Κέρκυρα είμαστε. Κέρκυρα. Όποιος λέει Κασιόπη να έρθει να το πει, λέει μπροστά μας. Το έχω δει σε δηλώσεις. Oh. Άμα θες πάνε μπροστά να το πεις. Είναι σαν το ΑΕΠ με τον Ηρακλή. Και μέσα στο νησί. Ο Ηρακλής τελείωσε. Ποια είναι η Ηρακλής Θεσσαλονίκη 1908. Ναι. Όχι, τελείωσε. Ναι, πέφτασε την Κέρκυρα. Ναι. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, διότι. Ωραίο θέμα σήμερα, Κέρκυρα. Ναι, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Ο Άρης, μιλάμε για Κέρκυρα. Μιλάμε για τη σωτηρία μια ομάδα τη πόλη. Λέω, πάμε, ναι. Σε παραδέχομαι, πάμε. Η Κέρκυρα με τον γκολ που πέτυχε στον Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκη. Αυτή που βγάλανε ανακοίνωση όμω. Φτάνει το κυνήγι και τέτοια, έτσι. Ναι, ναι. Φυσικά, αφού
Πάει ευρωμού τον Ηρακλή. Λοιπόν, άλλα έλεγε αυτό. Βάζει τον κόλλη. Την κυνηγάει από έλεγε αυτό στην αρχή. Ισοφαρίζει 1-1. Με μπερδέψατε, ρε παιδιά. Με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να παραμείνει πάνω από την 10η θέση. Είναι στη 10η θέση αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ανεβαίνει και η Μηχανιώνα. Στους 24 βαθμούς. Είναι 2 βαθμούς πάνω από τον Καραϊσκάκη στην περίφημη αναδιάρθρωση. Άρα παραμένει αυτή τη στιγμή στη Football League 2 ο Ηρακλής. Με την ισοπαλία την οποία απέσπασε η Κέρκυρα στο 93. Αυτά τα έλεγε και πριν 4-5 μήνες. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Που λες γίνεται και άλλη κατηγορία και θα είναι στη γάμα. Με βάση λοιπόν την αναδιάρθρωση, αν δεν σταματήσει η αναδιάρθρωση για κομματικούς λόγους και επειδή έτσι θέλουν κάποιοι μεγαλοπαράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, που ενώ πέρσι ψήφισαν την αναδιάρθρωση και την πέρασε ο Υπουργός, τώρα λένε να μην ισχύσει η αναδιάρθρωση γιατί σου λέει πώς θα περνάμε. Με το καλό ποδόσφαιρο που παίζουμε από διάφορες έδρες ανά την Ελλάδα, φύλλα προσκύμενες, ως προς το περιβάλλον, όχι κάτι ύποπτο. Εσύ μη σκέφτεσαι κάτι ύποπτο. Τι ύποπτο με τον ΠΑΟΚ, τι ρε φίλε. Πάλι φαβορί με για τον χρόνο. ΠΑΟΚ. Όχι, ναι, μην κοιτάς τα μάτια. Λοιπόν, μήνυμα. Μήνυμα. Δεν είπα ΠΑΟΚ, περίμενε. Ναι, α, κάτσε πίμον. Ναι, ναι, α, νόμιζα να κλείσουμε αυτό. Κάτσε πίμον αυτό. Ρωτάει λοιπόν ο συνάδελφος τι ισχύει. Η πρώτη 10 τη Football League αυτή τη στιγμή, ο πρώτος ανεβαίνει. Ο δεύτερος παίζει μπαράζ. Ωραία. Οι υπόλοιποι από το 3 μέχρι το 10 ναι. συγκροτούν ναι. μαζί με αυτούς που πέφτουν και με αυτούς που ανεβαίνουν την Super League 2. Τι είναι αυτά, ρε. Δηλαδή αυτό. Την λεγόμενη Β' Εθνική. Αυτός όμως που θα είναι από το 11 ναι. μέχρι το 14 ωραία. Πηγαίνει στην, να σου το πω έτσι απλά, στη Super League 3. Η οποία θα ονομάζεται Football League. Μάλιστα. Στην τρίτη εθνική γάμα, δηλαδή. Ναι. Και θα είναι με αυτούς που ανεβαίνουν από, από κάτω κατηγορίες, θα κάνουν τη γάμα εθνική. Σαν να πέφτουν έξι δηλαδή. Και αυτοί που πέφτουν, όχι, αυτοί που πέφτουν οι τέσσερις, πάνε στη Δέλτα. Α, πιο κάτω. Ναι. Θα γίνει ξανά Δέλτα. Θα γίνει πάλι Δέλτα. Και είναι, είναι ερασιτεχνική η Δέλτα κανονική. Η μη επαγγελματική θα είναι η Football League. Και η μη επαγγελματική θα είναι η Super League. Άρα ο Ηρακλής, αν βγει 15ος, μπορεί να παίξει 4. Ναι. Τι μπορεί, ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάει τόσο. 4 δεν πάει, εντάξει. Άκου λίγο. Εντάξει. Η Super League 2 όμως θα έχει τηλεοπτικά από την ΕΡΤ πενταπλάσια από ό,τι είναι τώρα. Θα είναι τεράστια η διαφορά δηλαδή, καταλαβες. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλουν να μείνουν στην πρώτη δεκάδα οι ομάδες. Είναι καλός ο σύστημα αν το σκεφτείς. Γιατί έχουν ενδιαφέρον όλοι. Δεν θα έχει αδιάφορα παιχνίδια. Δεν θα έχει αδιάφορα παιχνίδια. Θα μπορεί να έχει καμιά βολική ισοπαλία όμως προς το τέλος. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Καλά. Δεν θα έχει αδιάφορα παιχνίδια για κάποιους. Γιατί ας πούμε. Ο Κισαμικός ναι. κέρδισε μέσα στον Βόλο 1-4. Ναι. Επίσης ο Ηρακλής, ναι. το μοναδικό παιχνίδι που έχει πάρει ναι. τα τελευταία 6 μάτς είναι το 0-2 μέσα στον Βόλο του Μπέου. Ο 10ος με το 15ο δεν έχουν διαφορά, ρε φίλε. 17 βαθμούς να πεις εντάξει, θα έχει διάφορα παιχνίδια. Αυτό σου ο λέω. Ο 10ος με το 15ο, ναι. φίλε. Οι διαφορές πρέπει να είναι εκεί στους 3, 4, 5, 7 βαθμούς. Αυτό 24 λέω. Έχει ο Ηρακλής, ναι, που είναι 10ο. Ο Ηρόδοτος που πέφτει αυτή τη πάει στιγμή. Εκπομπή. Πάει έχει 19. Τέλος. Γύρισαμε. Ωραία, πάμε. Τέλος. Τέλος. Μήνυμα Αντώνη Κασάνδρου και θέματα από το Άρη και τον ΠΑΟΚ. Γιατί τέλος. Ερσί έλεος. Εκπέμπουν SOS. Ερσί εκπομπή. Ας την SOS. Ας την. Μη στεναχωριές. Δεν πέφτει. Ας. Ο Ηρακλής φέτος γίνεται οικονομικά ισχυρός. Α, μαζεύει. Τα πάμε. Τέλος. Τα πάμε. Πάει. Λοιπόν, μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου. Να σε ενημερώσω ότι αυτά τα οικονομικά ισχυρός δεν γίνεται ο Ηρακλής. Ναι, καλά. Άλλοι γίνονται. Λίγο οικονομικότερα ισχυρότερη. Κατάλαβες. Εσύ κατάλαβε. Πάμε στο μήνυμα. Εγώ κατάλαβα από την αρχή. Πάει. Σκοτώθηκε. Πάει. Πέρασε. Διάλειμμα σε ένα λεπτό. Τέλος. Αντώνης Κασάνδρου. Διάβαζα. Αντώνης Κασάνδρου. Ο παδός του ΠΑΟΚ κλατρεμένος. Αντώνη, το ξέρεις πολύ καλά. Σε έχω χιλιοϊμνήσει και σε χιλιοϊμνώ. Έκανα το λάθος το Σάββατο το βράδυ. Αντί να δω την ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, τον Άρη, να πάω να δω την ταινιάρα Green Book με τον τεράστιο Μαχερσάλα Αλή. Δεν θα μου το συγχωρήσω. Σχολιάστε. Σχολιάστε την δήλωση Ρόκα. Χωρίς γκολ δεν υπάρχει νίκη. Ο Χωσέ Μανουέλ Ρόκα για μένα πλέον μπαίνει δίπλα σε αυτούς τους προπονητές που δίνουν τεράστιες ατάκες ύμνους στο αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, χωρίς γκολ δεν υπάρχει νίκη. Ναι, αυτό νομίζω. Πώς δεν υπάρχει. Τόση πήγε ο Κέβι Κίγκαν. Υπάρχει. Νομίζω. Υπάρχει. Το θυμάσαι, Χρήστο. Υπάρχει. Αν δεν βάλεις γκολ, δεν νικάς. Όπως ο Ολυμπιακός του Μπάρα πέρσι. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός ναι. του Μπάρα. Ναι. Η ΑΕΚ του Μπάρα. Έτσι, μπράβο. Πώς, ο Ολυμπιακός 0-3.
Τρία γκολ. Εντάξει, δεν έβαλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα-δύο πράγματα από το Άρη ΣΑΕΚ. Συγγνώμη, Αντώνη Κασάνδρου, παίζει Άρη ΣΑΕΚ και εσύ πήγε σινεμά. Σινεμά πήγε. Δεν μπορούσε να πει. Είναι πλακία ταινία, αντί να κάθεται το Άρη ΣΑΕΚ. Όχι, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ήταν one and only, δηλαδή. Δεν τη δείξουν ξανά. Αυτό μπορεί να μην είχε χρόνο άλλε μέρε. Άσε μας ρε τώρα! Άσε μας! Και εσύ κι αυτός! Περίεργο. Πάλι που έχω να τραβήξω τη... Κι άμα χάναμε θα έπαιρνε τηλέφωνο θα έλεγε «Ω, κάνει παιδί!» Πάω ξύστηνε το παιδί. Πάω κι είναι, ναι. Το παιδί πάω κι είναι, ρε. Πριν κλείσει η εκπομπή σήμερα να μου πεις για το Ιθύρα 2, Τσαλτίδη. Μου λες άλλος είναι ο λόγος. Είπες ενδιαφέρεσαι για τον Άρη. Όχι, ρωτάω ρε φίλε. 25 ευρώ το εισιτήριο, εντάξει, πανάκριβο. Αλλά μου λες άλλος είναι ο λόγος. Γιατί είναι πανάκριβο ρε φίλε. Είναι ακριβό φίλε, 25 ευρώ. Μην πας στη 2, πας στην 1, πας στην 3. Γιατί να πας στη 2. Γιατί δεν θέλει ίδιο, να μπλέξει. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο. Σαν να πήγαινε στην 7 ή πήγαινε στην 4. Δεν είναι το ίδιο. Ρε φίλε. Δηλαδή, άρα με την ίδια λογική. Πατέρα! Ναι. 50 ετών με δύο παιδιά να πάει τώρα στην 3 και στην 1. Αυτό είναι ο λόγος. Θέλει να πάει ο εκεί. Ο λόγος είναι αυτός. Θα σου πω. Ναι. Που είναι το λάθος του Άρη, θα σου το πω. Γιατί υπάρχει και λάθος. Εμείς δεν τα λέμε όλα καλά. Καλά, εσύ. Μήπως είναι ο λόγος του Άρη Πάο. Δεν άκουσε πουθενά. Όχι. Οι δύο φίλοι είναι η αντίστοιχη δική σου που είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν το εξής. Ότι 4 μάτς το χρόνο θέλει ο Άρης να βγάλει και δύο φρακάκια παραπάνω. Α, εντάξει, ναι. Γιατί φίλε δεν έχει τον Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει, ωραία, okay. Βάζει ο άλλος λεφτά από την τσέπη του, είπε είμαι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Λάθος του είναι που είναι 25 ευρώ για μένα. Μαρκαδόλος στην Ινδία πουλάει. 20 έπρεπε να πέρα, είναι. Θα σου πω που είναι το λάθος το πραγματικό. Στο μέτωπο, τη Βουλίτσα. Το λάθος το πραγματικό λοιπόν. Κάνε μια προσφορά πακέτο εκδρομή με μάτς για τον Πειραιά. 30 ευρώ όλα μαζί. Το Σάββατο πρωί είναι φιλικό ήταν τότε, συγγνώμη. Το Σάββατο λοιπόν. 9 η ώρα, Τι ώρα ξυπνήσατε, ρε φίλε. 5. 6. 6. Θα σε βάλω τον Τσουκαλά που λέει ήρθανε να μας υποστηρίξουν στον παράζ του Βόλου και φάγανε μάπες. Ποιος έφαγε, ρε. Έτσι καλά. Κάτσε, εδώ τον σε κράξω. Γιατί το βάζεις αυτό. Γιατί βρίζεις μέσα. Αλλιώς θα πέσα. Με τούτ. Με τούτ και με βάζει. Πες την Αναστασία να βάλει τούτ. Αυτά τα είπε βγαίνοντας από την Αλαμάνα από τα χωράφια ή τώρα τα λέει. Αυτή η Αλαμάνα, ρε. Χριστό, θα ξεχάσουμε ότι εκεί θυσιάστηκε ο Αθανάσιος Γιάκος. Ο Γιάκος είναι κακομύριγκας και κολοκοτρώνει τώρα. Το σοβαρό θέμα για τον Άρη και μετά θα σου πω κάτι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ναι, άντε πες. Το σοβαρό θέμα με τον Άρη έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι απαράδεκτο το ότι προχθές δεν υπήρχε παιδικό εισιτήριο. Γιατί όπως λέει ο Μάριος, ένας Αριανός, ο οποίος θέλει να πάει με τα δύο του παιδιά στην 2, θα έπρεπε να δώσει 75 ευρώ. Αυτό ισχύει. Μπαμπά, πάρε με αυτό, πάρε με εκείνο. Αυτό τα σκασμένα ζητάνε. Και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ τα μεγάλα, νομίζω ισχύει. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει σε τέτοια παιχνίδια να μην υπάρχει παιδικό εισιτήριο. Θέσπισε. Θες να το θεσπίσει σαν αθήρα, θες να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα παιδικό εισιτήριο και σε αυτά τα μάτς. Βέβαια. Οι κοπέλες τα ξέρουν τα σύνθηματα πάντως. Έδειξε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, άλλοι που ψηφίζουν το σύνθημα, Μάρια. Το είδε. Θα μπάρες. Δεν το είδε. Η ΠΑΕ λέει ότι η αστυνομία σε αυτά τα μάτς απαγορεύει τα παιδικά εισιτήρια για λόγους συνωστισμού κτλ. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να υπάρχει παιδικό εισιτήριο και σε αυτά τα υπόλοιπα υπάρχει. Δηλαδή πάει ο άλλος στη θύρα 2 και παίρνει με μειωμένο για το παιδί του. Μάλιστα. Δεν γίνεται σε αυτά τα μάτσα να μην έχει μειωμένο. Συγγνώμη, πληρώνει το εισιτήριο και πληρώνει μειωμένο και για το παιδί. Ναι, ρε φίλε. Πληρώνει 25 ευρώ. Ναι. 20, όχι 20. Όχι, ναι. 20 εντάξει, είναι. 20 ευρώ το δικό του ναι. Και 10 για το παιδί. Το παιδί. Α, πάλι δύο εισιτήρια μας πληρώνει. Δεν είναι τζάμπα το παιδί. Να σε ενημερώσω γιατί στην Τούμπα προφανώς δεν πάτε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ναι. Ότι υπάρχει εντολή της UEFA να πληρώνει εισιτήριο ακόμα και το μωρό. Τι με την Ασία πηγαίνουν. Με τι πηγαίνουν. Ναι. Με την Κούτρα. Η Κούτρα έχει αλλού όμως φίλε. Γιάννης. Γιάννης Κούτρας, τι ωραία φωνή. Αυτό λέω, εντάξει. Από πού είναι, θυμάσαι Χρήστο. Μεγάλη Κούτρα ναι. Και φυσικά... Εύβοια, από την Εύβοια. Την Κούτρα δεν τη σκέφτεται αυτός που λέει μετά γιατί δεν κάνουμε μεταγραφές. Δυο-δυο. Από την Εδιψό είναι Κούτρα. Δυο-δυο. Στα τουρνικέ δυο-δυο. Ελληνικό φαινόμενο είναι αυτό. Τι δυο-δυο, τρεις. Πάω λοιπόν να σου πω το εξής. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ναι, για πες μας, να μάθουμε. Αν κάποιος παρακολουθεί τον Τάσο Κάκο στο Open. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πιο αδικημένη ομάδα του πλανήτη. Πολύ καλά τα λέει ο Γιούλης. Και ούτε έτσι για το ονόρε ρε φίλε δεν έχει πει μία φάση που να μην είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν τον παρακολουθώ, αλλά δεν λέει και ψέματα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κόκκινη του Ζαμπά. Του Ζαμπά. Συγγνώμη, κάτσε. Το είπε αυτό. Με τον Παναθηναϊκό. Κοιτούσε αλλού λέει. Φαντάζομαι. Ότι δεν είχε πρόθεση. Γιατί κοιτούσε αλλού.
Συγγνώμη, το είπα φίλε, αυτό. Τη βγάζει μεγάλη ευκολία. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι, αλλά αν σου πω κάτι, όντως κοιτάζει αλλού. Εγώ δεν στο λέω. Καλά, ρε Παναγιώτη. Ναι. Θα σε σκοτώσω τώρα. Ναι, για περιφερειακή ώρα. Δεν στέκομαι στο αν είναι ή όχι. Περίμενε. Βλέπω εκεί αν μπαίνει κάποιο. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Περιφερειακή ώρα. Δεν σου λέω ότι δεν είναι. Δεν σου λέω ότι δεν είναι και πάλι. Αλλά έχει μια δικαιολογία. Οι προπαγανδιστές του πλανήτη μία φορά για ξεκάρφωμα λένε κάτι άλλο. Αυτό δεν νιώθει κιόλας. Φίλε. Έκανες μία εκπομπή ναι. για να λες όπως παίζει ο Βαρούχας μέχρι τώρα στην ΕΡΤ. Εγώ. Για να... Όχι εσύ. Α, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης. Σαββίδης, ναι. Για να παίζει πάντα στα site ναι. μία άποψη ναι. ότι, δε... ότι εκεί αδικήθηκε και τα λοιπά. Ναι. Δεν είναι αυτό χαρακτηριστικό μεγάλης ομάδας. Γιατί σε λίγο θα μας πεις ότι το ΟΠΕ κάνει και προπαγάνδα ρε φίλε. Υπέρ του ΠΑΟΚ είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δεν έχει, πρώτα απ' όλα δεν έχει ΠΑΟΚ. Τι εκεί πέρα στο τέτοιο, στο πάνελ. Έλα ρε τώρα, ρε Χρυσάνθη. Αν θέλω να κάνω προπαγάνδα, θα δείτε. Σου καλό ξεκάρφωμα. Άκου λίγο. Σου καλό ξεκάρφωμα. Άκου λίγο. Στάζει μέλιο ο τέτοιο. Στάζει μέλιο ο τέτοιο. Ντέμπι, καλά έτσι. Συνάδελφε, επειδή εγώ την έχω πληρώσει. Ό,τι και να πω στο Άρης FM, έλεγαν ότι είναι το Άρης FM. Αν όμω το λέω ω. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ TV όμω. Δεν είναι ΠΑΟΚ TV, ρε φίλε. Αυτό. Αν όμως το λέω με ένα ουδέτερο όνομα, είναι άλλο τα σπορ του Βορρά, φίλε, και είναι άλλο ο δικέφαλος. Ρωτός, ναι. Με πιάνεις? Όχι. Και, το σπο, και τα σπορ του Βορρά μπορούν να γράψουν και για τον Άρη. Ναι. Μπορούν να γράψουν και για τον Ηρακλή. Δεν είναι δικέφαλος. Αυτοί εδώ οι κυριούλιδες, ο Διαλό και ο Μαργαριτόπουλος πληρώνουν και δεν έχουν ακουστεί οι κυριούλιδες. Να ακουστούν. Ούτε θέματα ακούστηκαν. Δεν πιασάρικα. Ακούγονται στην κορυφαία εκπομπή 10 με 12 καθημερινά. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ασφάλεια να έκανε ο Μαργαριτόπουλος ναι. απόδοση τη διαφήμιση, ναι. θα έπαιρνε τα λεφτά του πίσω. Έτσι, μπράβο. Αυτό πάει και κάνει ασφάλεια αυτοκινήτου. Από 59 ευρώ. Και εσύ, κυριούλη που μας ακούς, επειδή το αυτοκίνητο σου είναι πολύτιμο, ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Μπες τώρα, ναι! Κάνε τον κόπο στο μαργαριτόπουλος.com και ή τηλεφώνησε στο 2310-911-701. Εσύ, γερμανικά μιλάς. Να πω για, τον, για κάτι που είδαμε στο Χαριλάου. Επιτέλους, ναι. επιτέλους, είδα τερματοφύλακα Έλληνα να βγαίνει αλλά Σμάιχελ πατέρα. Αλλά Πέτερ Σμάιχελ. Και ο Κάσπερ βγαίνει έτσι. Τη σχολή του μπαμπά του είναι, εντάξει, οκ. Okay. Μπράβο στο Βασίλη Μπάρκα. Μπράβο στο Βασίλη Μπάρκα. Το δεύτερο γκολ. Που γλιτώνει σίγουρο γκολ. Δεν υπάρχει φάση. Ναι, στο Ματέο Γκαρσία που βγαίνει χέρια πόδια τέρμα πλωμένα. Εκεί που τους έκανε γιο-γιο. Είναι αυτό που ουρλιάζω. Όταν βλέπω Κυριακίδη να ξαπλώνει με τα χέρια μαζεμένα ή τον Βελίδη να μαζεύει το χέρι τη πλευρά που πλασάρει ο παίκτη. Αυτό λέω. Μπράβο ρε Βασίλη Μπάρκα. Μπράβο ρε Βασίλη Μπάρκα. Επιτέλου είδα Έλληνα γκολκίπερ να βγαίνει. Χέρια πόδια όλα πλωμένα. Απλώς και στο τελικό σου. Όση καταγή που λέγαμε μικρή στο παιχνίδι. Και αντί 4 να γίνει 4 και 5. Το μάτς είναι για 4-0. Το 2-0 περιποιεί τιμή για την ΑΕΚ. Δεν σχολιάζω. Εννοείται έτσι. Και ο γιο του έκανα. Είπα ότι ο Άρης έχει πλέον κάτι που το έχω και εγώ. Όμορφο και σκληρό. Θα συμφωνήσω με τον Μένιο, τον Αριανό από τη Μαρμίτα που το λατρεύετε όλοι, που είπε ο Άρης βαδίζει στο να γίνει και μπορεί να το καταφέρει. Η Ατλέτικο Μαδρίτης της Ελλάδας. Να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία, μούρλα. Δεν βγήκε η ισοπαλία του Άρη ΣΑΕΚ. Καλό. Καλό, έχει δίκιο το παιδί. Ναι. Ποιο? Άρη ΣΑΕΚ, ισοπαλία. Όχι, εγώ το βλέπω ισοπαλία. Ποιο Άρη ΣΑΕΚ. Ξέρω να πω. Το βλέπω ισοπαλία, ναι. αλλά μα λέγανε την Παρασκευή ο συμπαρουσιαστή σου στη Μαρμίτα ότι είναι κλεισμένη. Άλλο αυτό. Δεν τον ακούω. Άλλη μια δικαιολογία. Δεν τον ακούω. Ισοπαλία στην Ξάνθη. Μετά πρόβλεψη ότι θα χάσω από τα Γιάννα γιατί μου δώσαν στην Ξάνθη το μάτς. Το μόνο που δεν έπιασε ποιο είναι. Ποιο. Με τον Πανιόνιο. Που είπε θα κερδίσει ο Άρης. Ένα. Και άμα πιάσει κανένα έξα. Σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα. Έτσι είναι αυτό φίλε. Τι να κάνεις. Σας τα είπα εγώ. Διαλόγ. Για πες μας. Χαιρετίσματα φίλος μου είναι. Απλά με υμνή καθημερινά στην εκπομπή του. Λοιπόν. Διαλόγ. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά κύριε Κιώση. Θα πας διαλόγ που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Και προσφέρουμε. Στάνταρ, εδώ όπως το 1.100.000 δεν είναι, είναι 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Dialog.gr. Ψάχνεις δουλειά, βρίσκεις δουλειά, πληρώνεσαι κανονικά. Παιδιά, μην ξεχνάτε τρεις διαγωνισμοί, έτσι. Τρία εισιτήρια, πάω ΚΑΕΚ, ματσάρα αύριο 7.30.
για το Champions League στην Καλαθόσφαιρα. Δεν ισχύουν τα διαρκείας. Μόνο τρία. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Καμία συμμετοχή μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά ντρέπομαι. Ως φίλος του μπάσκετ ντρέπομαι. Και πέντε μονές προσκλήσεις για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. FM και αν όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφει φεστιβάλ, ΠΑΟΚ και γυαλιά και τα τρία. Αποστολή στο 54-5-26. Λοιπόν, επιστροφή για την Τρόικα. Είναι η ώρα που ανοίγουμε γραμμές και ήδη υπάρχει κάποιος πορωμένος πελάτης, ο οποίος περιμένει. Θα πρέπει απλά να πούμε πρώτα τους διαγωνισμούς μας. Έτσι, για μία ακόμη φορά, δίνουμε τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ αύριο, ώρα 7.30 στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά. Αύριο, λογικά, ή το πολύ μεθαύριο, θα έχω ένα θεματάκι για το παλατάκι του ΠΑΟΚ. Ψιλοσκανδαλάκι από αυτά τα οποία λατρεύει, αυτά για τα οποία ζει ο Χρήστος Τσαλτίδης. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express και πέντε μονές προσκλησούς για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. FM και όνομα επώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά, αποστολή στο 54526. Μπορείς με ένα μήνυμα να μπεις και για τους τρεις διαγωνισμούς ή για τους δύο, έτσι, αν δεν θες να δεις το ΠΑΟ ΚΑΙΚ παράδειγμα. οι γραμμές ανοιχτές, 23... Επίσης θα σημειώσω κάτι σχέση με την ΕΡΤ. Ναι, 23-10-287-888. Είπα εγώ όταν έλειπες, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι δεν χρειάζεται, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, άσε να έχω ωραία καλή περιγραφή στη Λάτη. Έχω Γιάννη Καραλή, φτάνει. Φτάνει, πάμε, πες τι. Δεν ήταν αυτό το σχολείο μου. Δεν το ξέρω. Πες μας για αυτά που είπε ο Βαρούχας τότε. Διαφωνώ, ίσα-ίσα θέλω να υπάρχει παντού το διπλό, δηλαδή να υπάρχει ο Καραλής με το Σταμπουλί, ο Τραπεζανίδης με το Λικουρόπουλο κτλ. Αλλά να υπάρχει παντού. Ποιο το νόημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι προφανώς η εξαιρετική μετάδοση που έκανε ο Γιώργος Τραπεζανίδης και επειδή τόλμησε να πει ότι είναι πέναλτι υπέρ του Άρη το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Μπάρκα, από τον Τσόσιτς, συγγνώμη μπερδεύτηκα. Γέλα ρε! Ναι, συνέχισε. Ήταν αυτό, ήταν αστείο, το γελάζω. Πες μας για την Κυριακή, αν θες μετά, έτσι. Αυτό πάω, περίμενα. Τελειώνει το μάτς. Ναι. Φυσικά η ΑΕΚ βγάζει non-paper, αφού δεν μπορεί να πει τίποτα για το παιχνίδι, πρέπει να είναι 4-5-0. Και λέει για την τηλεοπτική μετάδοση. Μάλλον φώναζε στα γκόλο το Τραπεζανίδης, αν και το δεύτερο το περιέγραψε ο Λικουρόπουλος. Αλλά τέλος πάντων, βγάζει non-paper η ΑΕΚ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κατά τη ΕΡΤ. Το ότι έχασε δίκαια και ήταν για 5 γκολ, για 3 γκολ 4, δεν σημαίνει ότι. Εντάξει, αυτό μπορεί. Και τι λέει, μου επιτρέπεις λίγο. Ότι έχει φωνάζει η ΑΕΚ για τη διετησία. Για την μετάδοση, συγγνώμη, για τη μετάδοση. Αυτό ήταν το non-paper. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, τελειώνει λοιπόν το non-paper και πάμε στην ΕΡΤ. Και πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Το, ναι, το βλέπω. Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ. Ναι. Δεν είναι ότι μου το είπε κάποιος. Το βλέπω. Βράδυ. Σάββατο βράδυ. Το βλέπω. Ναι. Σύνδεση με Βικελίδης. Έχει κερδίσει ο Άρης 2-0. Έχει, έχουμε δει το παιχνίδι το οποίο έχουμε δει όλοι και ξέρουμε τι γίνεται κτλ. Ποιος βγαίνει να κάνει αποφώνηση από το Βικελίδης. Λικουρόπουλος. Όχι. Α, ο ρεπόρτερ ΣΑΕΚ. Ο Μίλτος. Ο Μίλτος Θεοδοσίου. Σωστός. Φιλοξενούμενος είναι. Να είσαι ευγενικός. Θέλω να μου πεις ότι στην Τούμπα ή στο Καραϊσκάκης θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός έτσι όπως κέρδισαν και δεν θα έβγαινε ο Μήνος. Να σου δεν πω γιατί. Δεν θα έβγαινε ο αντίστοιχος του Ολυμπιακού. Γιατί προφανώς ο Τάσος Πακλατζής είχε φύγει. Όχι, δεν είχε φύγει ο Τάσος Πακλατζής, εκεί ήταν μια χαρά. Θα το πάρω τηλέφωνο. Πάρ' τον τηλέφωνο. Δεν σε πιστεύει, φίλε. Αν μου σένα, δεν τρέχω. Σαν δεν σε πιστεύει. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ήταν εκεί και ο Λικουρόπουλος και ο Τραπεζανίδης και ο Πακλατζής και άλλοι δύο. Από τη Θεσσαλονίκη. Και βγάλανε. Και βγάλανε. Ο οποίο τι λέει, ρε φίλε. Οκ, λέει στην αρχή λένε δίκαιη νίκη του Άρη κτλ. Και τι λέει στο σχόλιο του. Πες φίλε, πραγματικά δηλαδή. Τι, αυτό το μάτς. Για το μάτς γενικά. Το μάτς. Τι είπε για το μάτς. Σχολιάζει το μάτς. Ναι, μια υποσημείωση. Δεν το έχεις το μάτς. Μια υποσημείωση. Ναι. Ότι και ακούς τον ρεπόρτερ. Και λες να δούμε πώς πήγε το μάτς. Ένα μέτριο μάτς. Όχι η ΑΕΚ παρά την ελαφριά της υπεροχή δεν έκανε κλασικές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ είχε ελαφριά υπεροχή σε αυτό το μάτς. Που δεν πέρασε το κέντρο. Μήπως είδε μαθηματικά. Ποια είναι η κατοχή στα ποσοστά στα επίσημα. Μήπως αυτό παρασύρονται πολύ από αυτό. Μάρια, δεν το σώζεις. Ναι, εντάξει, Μάρια, τι λες. Τι να το δικαιολογήσω. Ο ίδιος συνάδελφος. Το είπα το 2-0. Αλλού καταλήγω. Ναι. Ο ίδιος συνάδελφος είναι που στο παιχνίδι τη ΑΕΚ προσφάτως που είναι απ' έξω το πέναλτι. Λέει ότι είναι πέναλτι. Και βγαίνει ο ΠΑΟΚ μετά. Και βγάζει ανακοίνωση. Και λέει τι είναι αυτά που λέτε και τι είναι αυτά που κάνετε και αν είναι δυνατόν είδατε πέναλτι εκεί. Τότε που ακόμα η ΑΕΚ το διεκδικούσε. Mm. Και βγαίνει την δε άλλη μέρα το Σπικάζ και είναι κομμένο το επίμαχο σημείο. Αλλά εδώ είναι Άρης.
Εδώ δεν έχει η Βάν να του μαλώσει. Μη σου λέω, είσαι με τον Καρυπίδη. Τελειώνει το μάτς. Δεν είναι δυνατόν να μην ακόμα, είναι ο ρεπόρτερ Άρη στην κρατική τηλεόραση και που έχει και τα δικαιώματα του Άρη και να μου βγάζει αυτό να πει αυτό το πράγμα. Ωραία. Όχι ωραία, ωραία καθόλου ωραία. Ωραία. Καθόλου ωραία. Ωραία. Χρήστο περιμένει τόση ώρα ο φίλος. Έχουμε ένα σοκαριστικό απλά μήνυμα. Αυτό όμως είναι. Έλα, Άρης είναι. Είναι Άρης, εντάξει. Λοιπόν, αλλάζει. Δεν είναι ο Άρης που μάθατε τόσο καιρό. Κάντε προσπάθεια. Τα προηγούμενα χρόνια. Τον βλέπω ήδη να τρέμει. Δεν είναι ο Άρης. Τον βλέπω ήδη να τρέμει. Κοίτασε με, κοίτασε με. Τρέμει. Στην Αθλητική Κυριακή ρε φίλε. Δεν δείξε ο Κάρδι. Δεν δείξε αντιφάση με το Βιερίνια. Δεν δείξε αντιφάση με το Λιμνιό. Ο Βαρούχας είπε, μου λέει, με ενημερώνει ότι ο Βαρούχας είπε ότι ήταν επιθετικό φάουλ το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ είναι επιθετικό. Γιατί πάει ο Μάτος και κάνει τώρα. Όχι, δεν ήταν το. Ο Μάτος αγωνιά. Ήταν το τρίτο πόδι του τέτοιου. Του βγαίνει απλά από το σορτσάκι το χέρι, κατάλαβε. Φάουλ. Φυσικά αυτή η φάση δεν σχολιάστηκε από τον Τάσο Κακό. Δεν ήταν σημαντική. Στο κρατικό κανάλι είπαν ότι είναι άγγελο τον κόλτο του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ωραία. Φίλε, κάνει φάουλ. Δεν κάνει καθόλου φάουλ, φίλε. Η μπάλα έχει φύγει. Άστο, μην την ψάχνει. Έχει φύγει η μπάλα και θα στο Μαουρίτσιο. Στο καλάμι του Μαουρίτσιο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Δεν κοπανάει τώρα. Άσε ρε τώρα, ρε Τσαλτίδη. Μισό λίγο, παιδιά. Υπάρχει σοκαριστικό μήνυμα. Το εννοώ. Μαρία, καλημέρα. Όντω καλά λε. Τι να πρωτοδεί κανεί από τι ταινίε είναι όντω. Καλή τύχη στην κλήρωση. Εννοείται. Έχει πολύ πράγμα. Ο 151. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια Αξιούπολη Κιλκής. Πάμε, Παοκάρα. Φιλέ, 151. Είναι δεδομένο ότι είναι παραθαλάσσια η Αξιούπολη Κιλκής και ότι είναι και ασπρόμαυρη. Όσο είναι και Παοκάρα. Προπαγάνδα σε όλα. Μας λέτε ότι το Κιλκής έχει θάλασσα. Τρέλα σου πουλάει. Το ξέρουμε, ρε φίλε. Τρέλα σου πουλάει. Το ξέρουμε, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Το ξέρουμε. Πάμε γραμμή. Πάμε γραμμή. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Μπράβο, 151. Συνέχιζε να στέλνει τέτοια. Καλημέρα. Εσύ πες, δεν είναι φάουλ. Δεν είναι. Καλημέρα. Εντάξει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, τέσσερα θα. Πάρε μπρος, φίλε. Ναι, καλημέρα, πάμε. Πήρα μπρος, φίλε, αλλά θα σε πάρω σε 5 λεπτά. Είμαι ο Ανδρέας, Νέα Υόρκη. Εντάξει, καλημέρα, Ανδρέα, ξαναπάρε. Το ξανακάνει. Επόμενη γραμμή. Επόμενη. Είναι τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα σας. Περιμένει 10 λεπτά στη Νέα Υόρκη, μας λέει καλημέρα, κλείνει και λέει θα ξαναπάρω. Πάμε, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, φίλε. Έχω πάρει καταρχήν ειδική. Σε λατρεύω, εσύ είσαι! Ακούσε λίγο. Ναι. Σε λατρεύω! Η επόμενη μία ώρα είναι δική σου. Άντε να φύγω εγώ. Όχι, ασλαμά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι εγώ, αδερφέ, κι εγώ. Έχω πάρει ειδική άδεια από τον κύριο δημοσιογράφο να παρέμβω. Διότι όπως ξέρετε, την εκπομπή του κυρίου δημοσιογράφου ισχύει το παλιό που λέγαμε μονοπόλιο. Πλέον ξέρω, δεν υπάρχει ξέρω. Βέβαια λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει τι κάνει ο Ζαγόρας. Ρε φίλε, έχουμε μπόνους, έχουμε μπόνους. Ναι, μα μου έχει δώσει ειδική άδεια. Αλλιώς δεν απαγορεύεται να βγει σε οποιοδήποτε άλλο αέρα. Μέχρι και για να πάρω αεροπλάνο να πετάξω πρέπει να πάρω άδεια. Κατάλαβε. Μάλιστα, καλά κάνει. Δεν χορταίνει να τα λες. Προστατεύει λοιπόν, το προϊόν, ρε φίλε. Για όσους δεν ξέρουν, ο παδός του Ολυμπιακού. Του Άρη! Έτσι ακριβώς. Το ίδιο είναι. Ο Γουίλι, ο λατρεμένος Γουίλι. Το ίδιο. Ο παδός του Ολυμπιακού, ο παδός της ΑΕΚ, ο παδός του Απόλλων Σμύρνης. Είμαστε όλοι οπαδοί και έχουμε πατεράδες σε όλη την Ελλάδα, εκτός φυσικά της Θεσσαλονίκη. Διαφωνώ κάθετα με τον Παύλο τελευταίες 2-3 μέρες. Απαράδεκτος ο Παύλος. Γιατί, μια χαρά. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να παρεύω είναι καταρχήν. Δεν ξέρω τώρα ο Τσαλτίδης, επειδή περνάω έξω από τη γενέτειρα χωριό του και μόνιμο τόπο κατοικίας, αν έχει να μας πει να πιούμε ένα καφέ εκεί γιατί είμαι καθοδόν. Γενέτειρά μου ρε φίλε είναι Χαριλάου. Α ναι, σοβαρά. Χαριλιώτης. Το ξέχασα. Είμαι ερωτικός μετανάστης. Είσαι ερωτικός μετανάστης κατά το κοινός λεγόμενο Σόγαμπρος. Παιδιά είναι ο Γουίλι ο Αριανός, έτσι. Σόγαμπρος. Όχι ο μαύρος ο θαυμαστής, ο Αριανός. Σόγαμπρος, ρε φίλε, πας όταν πας και μένεις στην πεθερά. Εγώ δεν μένω στην πεθερά. Λοιπόν, δίπλα με. Απέναντι μεν, όχι δίπλα. Χρήσατε, θέλω Γουίλι ανάλυση του Παναθηναϊκού Πάω και ψε. Για να ακούσουμε. Άσε να πει αυτά που θέλει αυτός. Θα πω δύο πραγματάκια για το Χαριλάου, το ποιο είναι το πιο βασικό. Ναι. Εσύ, Μάριε, που έχεις γυρίσει και 5 γήπεδα και ο Χρήσαντος, φαντάζομαι. Βέβαια, ναι. Ο Μάριος δεν έχει πάει πουθενά. Εγώ, ναι. Ακούστε λίγο. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, είτε παλιό είναι το γήπεδο, είτε καινούργιο είναι το γήπεδο. Από το πιο παλιό γήπεδο που θυμάμαι εγώ που έχω πάει στο εξωτερικό και νομίζω το πιο παλιό που έχω πάει εγώ προσωπικά είναι τη Σαραγώσα το γήπεδο, το οποίο είναι ένα αντίστοιχο Βικελίδης, ρε παιδί μου, στη Σαραγώσα. Εσύ Χρήσατε θα το θυμάσαι φαντάζομαι. Της Περούτζια χειρότερο, αλλά πάμε παρακάτω. Στην Περούτζια δεν είχα την τύχη να πάω, έχω πάει στον Μπεάτσα, έχω πάει στο Ολύμπικο, στην Περούτζια. Και το Ολύμπικο παλιό γήπεδο. Μια χαρά είναι το Ολύμπικο. Ναι, παλιό. Αλλά ο έλεγχος που γίνεται σε όλα αυτά τα γήπεδα, καλά για Αγγλία δεν το συζητάμε, για Γερμανία μην μιλήσουμε. Τώρα μας ελέγξανε, ξέρω εγώ,
έχω πάει μέχρι και στο πες το πώς το λένε, στη Σάλκε το γήπεδο, πώς το λένε, το... Γκελσενκίρχεν. Μπράβο, όταν είχαμε πάει να παίξουμε με τη Λεβερκούζεν, είχα πάει. Ναι, σύγκρινε. Τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Άλλο θέλω να πω. Εκεί, παιδιά, όπως και στο Ολυμπιακό Στάδιο, μας ελέγχουν ένα χιλιόμετρο έξω από το γήπεδο. Τι θέλω να πω. Στη θύρα 1 που υπάρχει μόνο μία πόρτα, καλώς και κακώς το γήπεδο είναι παλιό, ή στη θύρα 3 που υπάρχει μία πόρτα, βάλτε ρε εσείς τον έλεγχο, κλείστε την οδό, αφού είναι κλειστή έτσι κι αλλιώς. Αυτό το λέω, μπας και ακούς κανένας υπεύθυνος, γιατί κόντεψα να παίξω ξύλο, εγώ κόντεψα να παίξω ξύλο με τους σεκιουριτάδες στην 4, οι οποίοι δεν αφήναν τον κόσμο να μπει, γιατί λέει, πήραν εντολή από κάποιον Κώστα. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Κώστας, μπορεί εσύ Χρήσταν να ξέρει. Ο Κυρικό από την Κατερίνη. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, εγώ ξέρω μόνο το Σόλο, να ας πούμε. Πήραν εντολή να μην μπει, ακούστε, να μην μπει κανείς από την 4, γιατί το εισιτήριο είχε διαφορά, ξέρω εγώ 5 ευρώ πόσο είχε διαφορά τη σχέση με την 1. Ωραία. Εγώ αναγκάστηκα, ακούστε τι έκανα. Βγήκα από την 7 να δώσω κάποια εισιτήρια σε ένα ξαδερφό μου που ήρθε από τον Κυλκίσο άνθρωπος. Ακούστε τώρα. Θάλασσα. Και βλέπω μανούρα και μπαταρία. Πάω. Πας και βρω κανένα δικό μου. Εντάξει, χρόνια στα γήπεδα ξέρουμε και 5 ανθρώπους. Λέω τι έγινε ρε παιδιά, αυτό και αυτό. Και γίνεται, σου λέω κοντέψαμε να δούμε γιατί. Γιατί οι άνθρωποι ήταν με τα εισιτήρια στα χέρια, με τα διαρκεία στα χέρια και δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο. Σε ποια θύρα τα διαρκεία. Είχαν διαρκεία για την 4. Όχι, για την 1 είχαν. Γιατί δεν πήγαν να μπουν στην 1. Χρήσανθε. Συγγνώμη, άκουσα με, περίμενε λίγο. Άρα μου λες, είχαν εισιτήρια για άλλη θύρα, αλλά θέλαν να μπουν από άλλη θύρα. Η οποία στο συγκεκριμένο ματς είχε πιο ακριβό εισιτήριο. Βεβαίως. Πες μου τώρα, είναι λογικό αυτό. Να το λύσω λίγο το θέμα. Πες το, λύσω. Και όλα τα ματς, επειδή η πολιτική είναι λάθος της ΠΑΕ, επειδή έρχεται ο αδερφός μου με τον ανιψιό μου και δεν μπορούμε Χρήσανθε να δώσουμε 100 ευρώ για να πάμε στην 2. Σωστό. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να πάμε στην 1. Με άκουσε αυτό που είπα πριν. Αυτό που είπα πριν. Το άκουσα, ναι, το άκουσε με. Στα προηγούμενα ματς λοιπόν, παίρναμε από την 4 με εντολή της ΠΑΕ. Ναι. Σε ποια, με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό κτλ. Με το Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Από την 4. Ωραία. Σε αυτό το μάτς λοιπόν, η σειρά 1 απ' έξω, θα γανιάσω, θα φωνάζω. Είχε 2.000 κόσμο. Το μάτς ξεκίνησε και ο κόσμος έμπαινε μέχρι το 15. Και όχι και μόνο προτείνω. Αυτό. Και μπήκαν και τζαμπατζίδες, γιατί σε κάποια στιγμή, στο 5, άνοιξαν οι πόρτες. Ναι. Μα τι γλίτωσες ρε εσύ, όχι καλύτερη, έχασες. Ακριβώς, ποιος είναι ο υπεύθυνος. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε και θα γανιάσουμε, ξέρουμε το γήπεδο μας είναι παλιό. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχει το γήπεδο μας τα λειτουργικά. Είναι ένα συνδυασμός νοοτροπίας. Ωραία. Λαθών από την πλευρά της ΠΑΕ άλλα, στο κομμάτι Μάρια, αυτό. Άλλα, λέει, Γουίλη. Και Γουίλη, μου επιτρέπει, φίλε! Γλιτώσαμε. Να πω κάτι, ρε Γουίλη! Ένα λεπτό, Μάριο, ένα λεπτό. Το παλικάρι, περίμενε, φίλε, σημαντικά αυτά που λέει. Συνέχισε, λέει αυτά. Κοίταξε, άκου λίγο. Ο Μάριο δεν τα καταλαβαίνει αυτά γιατί ποτέ δεν έχει στο γήπεδο το ανάλογα προβλήματα. Καταλαβέ. Μαζεμένο κόσμο να πάει να μπει μέσα. Γι' αυτό είναι. Βάλτε ρε παιδιά τα τουρνικέ στην πόρτα που ανοίγει το ασθενοφόρο που είναι τη Παπαναστασίου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και πώς θα φεύγει το ασθενοφόρο. Τα τράβατα τουρνικέ από εκεί. Τι είναι τα τουρνικέ τα τραβάει. Δεν γίνεται. Για λόγους ασφαλείας δεν γίνεται. Άκου λίγο. Η υποδομή στο Βικελίδης είναι τραγική γιατί έτσι είναι το γήπεδο. Πρέπει να αλλάξει το ένα, πρέπει να αλλάξει το άλλο. Αλλά καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολο. Ωραία, πάμε επόμενη γραμμή να βγει κανένα παουξίδι. Απογοήτευσε. Περίμενε. Ας ακούμε και κανένα σοβαρό θέμα, ρε φίλε, που έχει δίκιο. Σημαντικό θέμα για την ασφάλεια του κόσμου. Μια φορά βγήκε ο Γουίλι εδώ πέρα. Να μιλήσει για Πάουξ. Πάουξ δεν ανέφερε. Ωραία, να πει τώρα. Γουίλι, γύρνα και πέστα. 6 λεπτά μιλάω, 6 λεπτά. Δώσε με Μάριο, 6 λεπτά. Και συγγνώμη από του φίλου. Λοιπόν. Κάθομαι και εγώ σαν φίλαθρος λοιπόν, είδα το μάτς στη Φόλα το Άρη Σάικ το Σάββατο. Σ' αγαπώ. Άκου τώρα, πατάω και βλέπω ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ωραία λέω από τα παλιά μαματσάρα, Παναθηναϊκός δεν έχει δώσει μάτς ποτέ, έχει ρίξει το Λεβαδιακό ενώ ήταν αδιάφορο. Σωστό. Θα δούμε την Κέρκυρα, την Κέρκυρα, την Κέρκυρα ναι. Και σώθηκε ο Ηρακλής, σώθηκε ο Ηρακλής. Ξεκινάει το μάτς και βλέπω μέσα, άκου τι βλέπω μέσα. Βλέπω Γιάννη Καλιτάκη, βλέπω Καπουράνη, βλέπω Αντωνίου, βλέπω Μαυρίδη. Κάβουρα Καραβίδα. Πήρε ο Δόνης, λέω την παλιά φρουρά, τους φίλους του να παίξουν μπάλα και βλέπω πάλι αυτό το διαστημικό το ΠΑΟΚ. Βλέπω ένα κλεφτοκοτά με ένα σκουφί να κάνει κοουτσάρισμα, ο Γκουαρδιόλα μπροστά του είναι μηδέν. Μηδέν είναι ένα τίποτα. Ο Άλεξ Φέργκισον τον έχει πατήσει κάτω.
Μπαίνει τον γκολ όπως μπαίνει. Λέω δεν μπορεί, θα δούμε μάτς. Το σχόλιο της ημέρας είναι ότι στο 37 το κοντρόλα Λαβαζέκα και το γυριστό με το αριστερό που πήγε να κάνει ο Τσούμπα Ακόπ, η μπάλα πάει στο πουλί και λέει ο σπίκερ, ο οποίος του χρόνου 100% θα είναι στο Open TV, Καραλή, ακόμα μια φανταστική ευκαιρία του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια, σας ακούμε κάθε μέρα. Σ' αγαπώ. Σας αγαπάμε. Σ' αγαπώ. Επόμενη γραμμή. Τα βλέπει όλα. Ενώ με τον Άρη τώρα δεν είσαι. Καλημέρα. 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 Πάμε, Αντρέα μου, πάμε. Did you see Άρης? Καλημέρα. Άρε Παπαδόπουλε. Άρε Παπαδόπουλε. Παοκάρα. Χουντικός είναι. Δεν θα ακούσω να τραγουδάς και να γελάς. Ναι, δεν είχα γεύγια σήμερα. Συνηθισμένος πλέον Δευτέρες, έτσι. Δεν μου λες γενικά αγαπάς τους Παπαδόπουλους? Εγώ αγαπώ τον ΠΑΟΚ. Κάνα, εγώ είμαι δεξιός. Μη συζητάς. Μη συζητάς. Ρε Μάριε, δεν πήγες, δεν είναι στον αγώνα Άρης ΑΕΚ και πήγες στην ΕΜΑ. Όχι, ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης, όχι εγώ, εγώ το είδα, ναι, το... Άρης ΑΕΚ το είδα από το 5ο λεπτό. Ναι, διάβαζε μήνυμα. Να με, από το 5ο λεπτό και μετά το είδα, το Άρης ΑΕΚ, το είδα όλο. Άλλος, ο Αντώνης ο Παοξής από Κασάνδρου, είδε ταινιάρα. Τον Αντώνη τον Αριανό. Ναι, όχι, Αντώνη σε πάω. Ο Αντώνη ο Παπαδόπουλο. Δεν είναι ένα Αντώνη, ρε, έχει λυσάξει ένα Αντώνη. Άλλο βρε, πήγε σινεμά, πάω. Εξή βρε, και δεν είναι. Ο Αντώνη Παπαδόπουλο. Ναι, και εγώ τώρα πεντάρι ο Ολυμπιακό στη Χαριλάου, το έκλεισε τηλεόραση. Γιατί τρελάθηκα ότι φιλουνιά και κεφαλό μου. Όταν είδα του Αριανού και φωνάζα και σου πετρία, την έκλεισε τηλεόραση. Λογικό. Είδα να τρώμε το Πανιόνιο. Εντάξει. Πέντε νίκες μείνανε, Παπαδόπουλε. Τίποτα. Πέντε νίκες. Όχι, εφτά παιχνίδια, πέντε νίκες. Με μισό γκολ έχουν πρωταθλητές. Έτσι. Με μισό γκολ. Και θα τρώμε το ελικόπτερο στην Ελλάδα. Δε. Ωραίος. Έγινε, Ανδρέα. Φιλιά στην Κριστίνα Ονίλ. Φιλιά στην Κριστίνα Ονίλ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Είναι η σύζυγός του, έτσι, για να μπερδόμαστε τον άνθρωπο. Τελευταία πριν το διάλειμμα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Άλλοι δύο, κι άλλος ένας περιμένει. Ναι, εσύ αδερφέ. Είχα πάρει Μάριο το Δεκέμβριο, είμαι ο παρεντοδικός που είχα πάρει από... Α, τι θυμάμαι. Πουλέν μου, ο Κώστας. Ναι, ναι. Βασίλης. Βασίλης, φίλος του που ξέρεις το Παναγιώτη, το Αγρίνιο. Ναι. Τον οπαδό. Πάμε, Βασίλη. Με την τούρτα, με την τουρά μου το αυτή. Τελικά τον Άρη δεν τον περάσαμε. Εν τω μεταξύ είχαμε αρπαχτεί με τον Παπαδόπουλο. Ναι, δεν πειράζει. Περάσουμε να ξεχάσουμε. Αγαπάω τον Παπαδόπουλο και θέλω να του κάνω και μια ερώτηση. Κι εγώ σ' αγαπάω, να ξέρεις. Θα σου έρθει το άλλο Σάββατο στο Αγρίνιο. Παιδιά, να ακουστεί αυτή η φωνή. Αφήστε να ακουστεί αυτή η φωνή. Αυτή. Αυτό από την Αθήνα το κάνεις. Του Αγρινιώτη. Να ακουστεί. Επειδή λέγατε όμως. Και μετά κάνει διάλογο μαζί του. Να κάνω μια παρένθεση επειδή λέγατε για το Βικελίδης πριν. Στο Άρης Πανετολικός, εγώ ήρθα από Αθήνα, ήταν πραγματικά η ατμόσφαιρα απ' έξω, και αυτό είναι εικόνα από το μέλλον να ξέρετε, παίρναμε εισιτήρια με ρούχα εμείς και με κασκόλ Πανετολικού μαζί με τους Αριανούς. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά, δηλαδή μετακινήσεις και όλα αυτά. Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Αλλά όντως το Βικελίδης είναι παλιό, δεν ξέρω. Ειδικά εκεί μας έβαλαν, ήταν σαν περιστερώνες. Δεν βλέπαμε τον Βικελίδη. Έτσι λέγεται εκείνο. Νταχάου, εκεί έτσι είναι πάνω. Γκουαντάνα μου, έτσι λέγεται. Αυτό το μπαλκόνι, πάνω από τις επίσημους είναι, τι είναι αυθαίρετο, είναι, γιατί δεν βλέπαμε τίποτα εμείς. Συνέχισε, αγόρι μου. Πόσα άτομα ήσασταν? Τίποτα, λίγη, 120, έμεινε. Γιατί δεν πηγαίνατε πιο αριστερά? Γιατί δεν πήγατε? Να σου πετάνε από δίπλα αντικείμενα. Τι που είστε αγαπημένοι μαζί και ανταλλάσσετε μετά τα αντικείμενα, ρε Βλάξ. Εδώ σου λέει έφερε εισιτήριο μαζί με τον Αριανό. Αν ήταν 240 όμως. Μετά όμως που προηγήθηκε ο Πανετολικός, τι γινόταν στην Ελλάδα? Τίποτα. Λέω εγώ. Τίποτα δεν έγινε, Μάριε. Μάριε, δεν είναι η δικιά σου η φάτσα η αχρία. Χρήσανθε λίγα βρυσίδια και. Εντάξει. Αυτά λίγο και η μάνα τον παπά, το σπίτι στο Αγρίνιο, σου κολόβλασε, ναι, αυτά. Όχι, ρε, εντάξει, γκολ. Και τι ήθελες να κάνουν οι Ρένιοι, να μας δείξουν καλά έκαναν, εντάξει. Καλά κάνουν. Ναι. Περιστερώνας το χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιείς και εσύ αυτή τη λέξη. Περιστερώνας, μπράβο. Έτσι. Ναι, να σου πω τώρα δύο απορίες, Παπαδόπουλε. Έλα, φίλε. Ένα. Ναι, πρώτο, ναι. Εγώ δεν το λέω με κακία. Εσύ είσαι παουκτής με εμένα, αλλά είσαι και λίγο κάτι διαφορετικό. Δεν είσαι Κόλκας, Μπαζόπουλος και αυτοί που είναι τώρα κομματικά όργανα. Που είναι, τι είναι? Κομματικά όργανα. Κομματικά όργανα. Δεν υιοθετούμε. Ναι. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις για τον ΠΑΟΚ, ξαναλέω εγώ, σου κάνω μια ερώτηση εντελώς άκακα. Ρε, αν φίλε, σ' αρέσει αυτό που έγινε με τον Πανιόνιο, π.χ. σ' άρεσε. Τι έγινε με τον Πανιόνιο, μιλάμε για σφαγή του αιώνα. Για σφαγή του αιώνα για ποιον? Για τον ΠΑΟΚ. Μα ο ΠΑΟΚ σφάζεται μόνο, ρε. Δεν τα βλέπεις, ρε φίλε, δηλαδή όλη τη χρονιά δεν τα βλέπεις αυτά. Είναι η πιο αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή από την αρχή της χρονιάς. Αυτό πώς θα λέω, ο ΠΑΟΚ είναι η πιο αδύναμη. Να μιλήσω με εμένα, θέλω να μιλήσει λίγο το παιδί, να του διευκρινίσω δύο πραγματάκια. Ακούς την εκπομπή από την αρχή της χρονιάς, έτσι. Προφανώς.
Όταν γίνεται αυτό το πράγμα στο Όφι ΠΑΟΚ, σου λένε οι άλλοι, οι διπλανοί μου λένε, επειδή είναι αρχή του αγώνα, ξέρετε ότι ναι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να γυρίσει το παιχνίδι κτλ. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα στη Νέα Σμύρνη, όταν γίνονται και άλλα γεγονότα, τι να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Άλλα γεγονότα. Όλα, όλα. Τα πάω. Για αυτή τη φετινή χρονιά. Για τη φετινή χρονιά. Αυτό το λέω σε εσένα, γιατί άμα ήταν κανένα άλλο θα τσοκωνόμουν, αλλά εσύ είσαι και λίγο πιο. Ρε εσύ τώρα να σου πω κάτι, εγώ και το πέναλτι στη Λαμία. Οκ, ρε φίλε, είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Τι να σου πω, δεν είναι. Είναι ένα κλίμα γενικά. Εγώ τον ΠΑΟΚ στο μυαλό μου τον έχω κάτι. Είμαστε πολύ θυμωμένοι μετά τα περσινά, να ξέρεις. Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι. Αντισυστημικός ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά εσύ μπήκες με το όπλο, ρε φίλε. Γιατί είσαι θυμωμένος. Δεν μπήκε με το όπλο. Μπήκε για να τους πει τους ποδοσφαιριστές να βγουν έξω από το γήπεδο. Κατάλαβες. Ρε φίλε. Πώς ένας καλός πατέρας λέει το παιδί. Πώς ένας καλός μπαμπάς λέει το παιδί του. Φύγε από εδώ. Άλλο, κοίταξε τώρα. Μπορεί να περιγράψει δύο εικόνες. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε με το όπλο μέσα. Να πυροβολήσει και οι άλλοι που είναι να βγουν οι ποδοσφαιριστές και φάνηκε το όπλο το από κάτω, εντάξει. Ή κάτι διαφορετικό. Να σου πω, με αφορμή αυτό, ναι. Έναν που γράφει για τον ΠΑΟΚ που λέγεται Ισοβίτης, τον ξέρεις. Ε, ακουστά τον έχω, ναι. Είναι πολύ σωστή η άποψή του και... Που έβγαλε και το βιβλίο, ρε. Είναι να δώσουμε το βιβλίο δώρο του παιδιού, το δώσουμε. Είναι πάνω σε αυτά που λέω εγώ. Και μια ερώτηση προς όλους. Ο Ισοβίτης που έβγαινε στους Αγώνα, που ήταν στις φυλακές Χαλκιδικής, που έβγαινε και σε εμάς, ο Ροκάς, αυτός είναι άλλος Ισοβίτης, έχει βγάλει πολύ ωραίο βιβλίο. Το ναι. Πες το βιβλίο πώς λέγεται, εσύ, στη μια ζωή στο τσιμέντο, όχι. Μια ζωή στο τσιμέντο λέγεται. Ναι, να σου πω. Ναι. Εκδόσεις τόπος, ναι. Μια ερώτηση προς όλους σας τώρα. Α, πριν την κάνεις ερώτηση, πες ένα ωραίο μαγαζί στο Αγρίνιο, ρε φίλε, για φαγητό. Τι ακριβώς θες. Ψάρι. Τι να θέλω, ρε φίλε. Κοψίδι, ρε φίλε. Ναι. Γιάννος, στο Γιαννούζ, λίγο παρά έξω, ό,τι καλύτερο. Γιάννος, γράφτο Μάριο. Εντάξει, ωραία. Γιάννος. Ναι, να σου ρωτήσω κάτι, όλους σας. Αντικειμενικά εντελώς. Πιστεύεις ότι ο Πανετολικός, επειδή με αυτό με ενδιαφέρει, θα το κόψει το έντυπο σε δύο εβδομάδες ή όχι. Πολύ δύσκολο. Φίλε, να πω κάτι. Εγώ πλέον σταματάω να λέω οτιδήποτε. Κανονικά ναι, μπορεί. Κανονικά ναι, μπορεί. Δύσκολο. Εντάξει, απλά είναι καλό θέμα. Κανονικά μπορεί. Απλά με τον ΠΑΟΚ φέτος δεν υπάρχει ούτε το 1% της τύχης στο ποδόσφαιρο. Έχασες 3-0 από ομάδα που έπαιζε από το 3 με 10 παίκτες. Αυτό δεν είναι λογική. Αυτό δεν είναι λογική. Καλά, τώρα στο ποδόσφαιρο είναι ελεκτρισμένο. Ναι, έχουμε θέματα εμεί. Άρα πώς θα κόψει το ΑΕΚ. Κάτσε, ρε φίλε, και ο Πανετολικός κερδίζει την ΑΕΚ 2-1. Η ΑΕΚ κερδίζει τον Ατρόμητο 3-0. Άρα ο Πανετολικός κερδίζει 5-0 τον Ατρόμητο. Αυτό είναι η εικόνα τη ομάδα. Έχουμε θέματα εμεί. Έχουμε θέματα, έχουμε πολύ παράπονα από τη δίκησή μα για το πώ μεταχειρίζεται. Θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και ποτέ δεν το κάνουμε. Για κάποιο λόγο. Γινόμαστε σκόντα ξάνου δηλαδή. Σωστό. Σωστό. Καλός και άγιος ο κύριος Κοστούλας. Αλλά φέτος θέλω να βγει ο Πανετολικός Ευρώπη. Μαζί σου είμαι. Μάρε, όταν πας να κάνεις κριτική δεν μπορείς να κάνεις γιατί σου λες έχω αλφα και μπαίνει αυτό το παραμετάκι. Άστο, τέλος. Σύχαζος. Μπράβο, τέλος. Σύχαζος. Φέτος θέλω να βγεις Ευρώπη. Απλά πράγματα. Αλλά δεν. Τέλος πάντων, είναι ο Άρης μεγαλύτερο μέγεθος, δεν νομίζω να μπορώ να βγω. Να σου πω, ρε Μάρε, τώρα επειδή δεν έχω κάρτα, ρε φίλε, στο κινητό και δεν έχει κανένας για τα γυαλιά που έχω ξεμείνει. Και δεν έχει πει κανείς. Για γυαλιά θέλει. Γυαλιά θέλεις. Μα δεν έχω κάρτα να στείλω μήνυμα. Έχω για μηνύματα για όλους, αλλά αυτό θέλει λεφτά. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικά σου, αλλά πώς μένεις Αθήνα, ντε. Α, δεν στέλνονται. Θες μήπως να πάρω ταξί 500 ευρώ να μου δώσεις, θα τα φέρω εγώ. Όχι, περίμενε. Δεν θα πας στο Αγρίνιο για τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Α, πού να τα αφήσεις τον Γιάννο, θα τα αφήσεις τον Γιάννο, να ξέρεις. Πάνε, συνεννοήσου, ρε φίλε. Συνεννοήσου. Όχι. Δώστε τον ένα χέρι ξύλο, δώστε ένα ραντεβού να σου δώσει τα γυαλιά και πάρτε τον. Πατσικός ραντεβού στο Γιάννο! Ένα-ένα! Αν έρθει ο Παναγιώτης. Ναι, θα τα πάρω αν το ζω κι αυτό. Αν το δω κι αυτό. Μετά από 1,5 αιώνα ο Παναγιώτης με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Θα το δω κι αυτό δηλαδή. Φαντάσου πόσο γιορταστικό πρωτάθλημα είναι, φαντάσου. Ναι. Θα στα φέρει ο Παναγιώτης αν είσαι στο Αγρίνιο. Πήγε στη Τζέλσι, ρε. Θα είσαι στο Αγρίνιο. Γι' αυτό το μάτς, ναι. Ωραία. Θα στα φέρει ο Παναγιώτης. Αν όχι, όποτε έρθει στη Θεσσαλονίκη, στο λόγο μας, πηγαίνεις σε ένα από τα τρία Opticon Express. Και τα καβατζώνεις. Να είναι μόνος του ο Παναγιώτης όμως, γιατί εμείς με τους άλλους έχουμε θέμα. Ποιους άλλους? Εννοείται! Με τους μόνος... αυτούς που κάθονται θύρα 5, με αυτούς που κάθονται άκρη είμαστε φιλαράκια, αλλά με τους άλλους έχουμε θέμα. Ναι, ωραία. Εγώ τι πρόβλημα να δημιουργήσω. Ο Παναγιώτης δεν έχει, μα σένα λέει μόνο ότι θέλει, σένα. Ναι. Αυτό σου λέω, να είσαι μόνος. Γιατί οι άλλοι είναι προκλητικοί και βρίζουν. Αυτά τα λέμε. Εντάξει, ναι. Πάει, στο να είσαι καλά, Βασίλη, υπέροχη παρουσία. Δύο γραμμές ακόμη και πάμε σε break ή το συνεχίζουμε. Σε break θα πάμε. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Θοδωρής ΠΑΟΚ. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Θοδωρή. Και Manchester United. Αδερφός. Είσαι αδερφός. Ναι, πάμε. Λοιπόν, χάρηκα χθες για το match, αλλά στεναχωρήθηκα γιατί θυμήθηκα, Μάριε, την κόκκινη που είχε δώσει στο Champions League Manchester United Real αυτός ο ανεκδίγητος, ο Τσακίρ, στον Νάνι. Ο οποίος δεν βλέπει που έρχεται από πίσω του
ο παίκτης της Ρεάλ και τον χτυπάει με σκαριά στο πλευρό και δίνει κόκκινη. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω πως δεν είναι κόκκινη ούτε χθες του Ζαμπά. Γιατί δεν έχει πρόθεση. Είναι επικίνδυνο. Την έχω θολά τη φάση του Νάνη. Έχει... Τη φάση του Νάνη την έχω θολά αυτή τη στιγμή. Μην λέω παραμύθια. 2013 προημιτελικά Champions League United Real. Ναι, μάτια μου. Ναι, το έχω πολύ θολά. Okay. Και θυμήθηκα πάλι εκείνη τη φάση και γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι κόκκινη. Γιατί δεν πάει με πρόθεση πάνω στον παίκτη, γιατί δεν το βλέπει. Αυτή εμένα είναι η ένταση. Περιφερειακή όραση δεν έχει. Προς Θεού. Τιμωρείται. Δηλαδή, τότε έτσι που το λες, αν οδηγάει ο Ζαμπά. Τιμωρείται και η αμέλεια. Δεν είναι μόνο πρόθεση. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Έτσι λέει ο κανονισμός. Φυσικά. Α, ωραία. Εντάξει, στο Βιερίνια ήταν. Γιατί δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Φυσικά. Δεύτερη κίτρινη. Α, δεύτερη κίτρινη. Δεν τη δείξα αυτή τη φάση στην Αθηνική Κυριακή, να ξέρεις. Εντάξει, ναι. Συνέχισε, Τέο. Εγώ δουλεύω στην ΕΡΤ. Όχι, κοιτάω. Τώρα, κάτι άλλο. Η Λίβερπουλ είναι η μόνη ομάδα που πάει να καταφέρει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή τη βαριά της φανέλα να την κάνει πούπουλο. Ναι, όντως. Είναι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, είναι 10 βαθμούς μπροστά τη City. Ναι. Και έχει καταφέρει 2-3 μήνες μετά να βρίσκεται στο μείον 1, νομίζω. Ναι, μείον 1. Έχει ψωμί ακόμη, αλλά λογικά 30. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι τουλάχιστον 6 βαθμούς μπροστά. Τουλάχιστον 6 μπροστά να είναι αυτή. Αλήθεια λες. Ναι. Αλήθεια λες. Και μια τελευταία αναφορά στο μεγαλύτερο αθλητή όλων των εποχών, όλων των αθλημάτων, κατά τη γνώμη μου, για τον μεγάλο Ελβετό Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος στο Ντουμπάι νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά και κατάφερε να κατακτήσει 100 τίτλους, ναι, μόλις 9 πίσω από τον Τζίμι Κόνος, που είναι θέμα χρόνου φυσικά να το σπάσει. Ναι. Πώς θα σε 2-0. Και αυτό το έχει καταφέρει και στο γήπεδο και έξω γηπεδικά με τη συμπεριφορά του. 2-0 τα σετ. 2-0 τα σετ, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πάει ο Τσιτσιπάς. Θοδωρή, υπέροχη παρουσία. Να είσαι καλά, καλημέρα. Μία γραμμή τελευταία πριν τον break. Αυτή. Πριν τον break, τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αποστόλης, οπαδός του ΠΑΟΚ από τη Μεγάλη Βρετανία, από τον Μπέρμπιχαμ συγκεκριμένα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια. Επιγραμματικά, δύο έτσι χαβαλετζίδια και ένα αρκετά σοβαρό. Το πρώτο για τη Λίβερπουλ, παιδιά, να με συγχωρείτε, το πρωτάθλημα χάθηκε στην Κέλα με τη Λέστερ. Εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα, τελείωσε για τη Λίβερπουλ του χρόνου πάλι. Έχει ακόμα, Αγγλία. Κάτσε, Γκέλα, θύμισε μου στο Anfield. Όταν έκανε την Γκέλα η Manchester City και είχε την ευκαιρία να κερδίσει τη Leicester εντός έδρας για να φύγει μπροστά τα 8 πόντους και πάει και φέρνει 2-2 μέσα στην έδρα. Το 2-2, μπράβο. Κάτσε, Αποστόλη, κοιτάξτε, κάτσε, έχει ακόμα. Έχει ημιτελικά Champions League. Η City μπορεί να παίζει μέσα στην Arsenal. Περίμενε, έχει ακόμα εκεί. Περίμενε, δεν τελείωσε τίποτα. Εντάξει. Το δεύτερο στο Χρήσανθο, αυτό που σου στείλα, Χρήσανθε. Α, ναι, καλό είναι, ωραίο είναι αυτό. Υπάρχει περίπτωση να περάσετε την άκρη, φίλε. Γιατί να καταφέρετε να την περάσετε. Είναι ο μόνος τρόπος για να υποστηρίξω Άρη, φίλε. Να την περάσετε, να βγείτε εσείς τέταρτη και η ΑΕΚ πέμπτη και να πάω να παίξω με τη Λαμία τελικό. Αυτό σου λέω. Αν μόνο περάσω την ΑΕΚ, φίλε, θα βγω τρίτος. Καλά, εντάξει. Και εσύ το παρατηρήσω. Εντάξει. Έχω τον Ατρόμητο στην έδρα μου, ρε φίλε. Γιατί. Γιατί. Δηλαδή, έχω στην έδρα μου, άκου λίγο. Στα 7 παιχνίδια που μένουν, έχω τον Ολυμπιακό έξω, τον Πανετολικό έξω, τον Παναθηναϊκό έξω που θα είναι αδιάφορος απ' έξω. Είστε καλά, είστε καλά. Και έχω Όφη, Απόλλων Σμύρνης, Ατρόμητο και Ξάνθη. Δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος για να υποστηρίξω Άρη, παιδί μου, να βγάλετε την ΑΕΚ πέμπτη και μετά αφήστε το σε μένα. Αφήστε το σε μένα μετά. Γιατί να γίνει, να τι δηλαδή. Του χρόνου. Ναι. Να παίξει, ναι, πες το, πες το. Ναι, σ' ακούω τη συνέχεια, ναι. Να πάω να παίξω τελικό κυπέλλου με τη Λαμία με τον Αστέρα και να σου στείλω εγώ την ΑΕΚ να παίζει του χρόνου με τα Τουρκοβούνια εκεί, στις Λιβαδιές και στους Ατρόμητους. Ναι. Και να είναι όλο και όλο αυτό η χρονιά της. Ναι. Πώς θα τη στείλεις, χάνοντας από τη Λαμία. Ναι, βέβαια. Παλαβώσεις, ρε Αποστόλη. Παλεύεις 50 χρόνια να πάρεις τίτλο, ρε φίλε, και τώρα έχεις την τέτοια την ευκαιρία και καλά να δώσεις τίτλο. Θα τους αναγκάσω να παρακαλάνε, ρε φίλε, να κερδίσω σε κάθε περίπτωση. Να σου το πω κι αλλιώς. Πήρα το κύπελλο, έκανα double. Δεν το πήρα, τουλάχιστον θα μείνει έξω η ΑΕΚ. Θα γελάσουμε από αυτό το επίπεδο. Ωραία, Αποστόλη. Μεγάλο αποθυμένο με την ΑΕΚ από πέρσι, Αποστόλης. Ναι. Φιλιά στα Αποστόλη, φιλιά στα μίλα της, αγόρι μου. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, παιδιά. Σοβαρό. Αυτή η συμπεριφορά της αστυνομίας κατ' εντολή του ΣΥΡΙΖΑ κάτω στην Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη. Το θέμα του Σταυρού που πάνε να ανεβάσουν στην παραλία. Σε μια χώρα που ξεκινάει το σύνταγμά της στο όνομα του Τριαδικού Θεού, αυτό το πράγμα που γίνεται μόνο κακό θα φέρει κάτω στη Μυτιλίνη. Αν δεν το καταλαβαίνουν, είναι απλά πανηλήθιοι. Απλά στο λέω και ευθέως. Είναι πανηλήθιοι αν δεν το καταλαβαίνουν. Ότι αυτό που κάνουν, να συλλαμβάνουν κόσμο
επειδή θέλουν να βάλουν ένα σταυρό στην παραλία, θα το βρούνε μπροστά τους. Και δυστυχώς, θα αναρωτιούνται μετά για ποιο λόγο, ρε παιδιά, υπάρχει αυτό το ρατσιστικό ξέσπασμα κάτω στη Μυτιλίνη. Ναι. Έτσι. Αυτά, απλά. Ωραία, Αποστόλη. Να σε καλά, αγόρι μου. Ένα και ένα κάνουν δύο. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Να σε καλά. Πάμε, συνεχίζουμε. Επόμενη γραμμή. Πάμε, εντάξει, οκ. Απόλλων, μήνυμα το 164. Απόλλων, παίξε για την ιστορία σου απόψε. Λύνεις το οικονομικό για φέτος. Θεϊκό, αλήθικο μήνυμα. Μην ξεχνάς, τρία εισιτήρια. Πάω ΚΑΕΚ Ματσάρα, Champions League αύριο, Παλατάκι του Βορρά. Του Παλατάκι του Κεφάλου του Βορρά. 7.30. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου η ώρα στο Λίγκον Express και 5 μονές για το φεστιβάλ του Κιμαντέρ Θεσσαλονίκης. FM και όνομα τεπώνυμο. Το σχετικό ή τα σχετικά αποστολή στο 54526. Βλακώδης ερώτηση. Γιο σου λέει είναι. Το παιδάκι είναι ίδιο, το παιδάκι είναι ίδιο χωρίς φαλάκρα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Κουκλάκι, αυτό το ψυχή μου. Τι ομάδα είσαι, αγόρι μου? ΠΑΟΚ. Τα υψηλά. Άρης! ΠΑΟΚ, κοιτά υψηλά, ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είσαι, τα γρήγορα. Θέλει να πει. Δεν ξέρει τι να πει. Τραμπουκίζεται από το όπλο. Μαζί μας έχουμε το βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Αγνώστο στρατιώτη 36 στην Πολύνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Μαζί μας έχουμε και το ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλάπια μέτρη τις επιλογές. Μεγάλο Εξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Α, δεν υπάρχει σόλ. Δώσε ένα χαλάκι λιγάκι. Χρήστο, α, κλείσουμε γρήγορα σήμερα. Να φάμε την κασερόπιτά μας, να γίνει έστω. Θα πέσω κάτω, εγώ δεν αντέχω. Να πέσω κάτω, έχω να φάω από χθες το μεσημέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ρε φίλε, θα φάω από χθες το μεσημέρι. Δεν γινότανε. Πάλι σε. Λοιπόν, όχι, όχι, ρε, όχι, όχι, μια χαρά, όχι, όχι. Αυτό, μια χαρά. Τι, δεν έχεις λεφτά να πάρεις μια χαρά τη τυρόπιτα. Καλό, καλό, σε παραδέχομαι. Φίλε, ξέρεις τι κάνεις εσύ, το έχω καταλάβει. Δημήτρη, καλημέρα, αγόρι μου, ψυχή μου, καλή εβδομάδα. Το έχω καταλάβει. Τι κάνει. Όταν μπαίνει το πρωί, ανοίγει την πόρτα στην Αττική, ναι. Δεν μυρίζει τίποτα, ναι. Έως μυρίζει κάτι ενοχλητικό. Πάει μέσα, βάζει άλλο. Πάει στα γραφεία, ναι, ναι. Βάζει ένα τόνο σπρέι. Ναι, ναι. Αν είσαι παλικάρι, δώσ' μου το κλειδί να πάω μόνος για ένα λεπτό να δω τι έχεις. Πρώτο. Ξέρεις, δεν θα αγγίξω ότι το ξέρεις. Το φοράω το πρωί στο σπίτι. Ναι. Αυτό που η διαφορά σπρέι είναι, είπαμε, ή ρολόν. Σπρέι. Σπρέι και ρολόν. Και ρολόν για τις μασχάλες, σπρέι. Ακριβώς το... ίδιο και το σπρέι και το ρολόν. Όχι. Γιατί δεν υπάρχουν. Έχω ψάξει να τα βρω, ακριβώς δεν υπάρχουν ίδια. Λοιπόν. Γραμμή. Πάμε σε γραμμή και μετά, Χρυσάφε. Πάμε. Βγάζω τον μπουφάν, αυτή είναι η διαφορά, ρε. Και σου έρχεται. Άρα τον μπουφάν βρωμάει αυτό. Ωραία. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, Αστέρι μου. Ο όνομα και ομάδα, πώς είναι. Ηρακλειδέας. Ναι, με ξέρετε. Ο Δημήτρης. Ναι. Πες τα, Δημήτρη, τι είναι αυτό το πράγμα πάλι χθες. Με τους κοντούς του Ηρακλή. Ναι, ρε φίλε, θα τη ρίξει την ομάδα αυτός ο προπονητής που έχουμε. Δεν γλιτώνει. Βγήκε χθες και μας είπε ότι... Τα ακούσε Στόντον που ημνεί στο Ρόκα. Θα πέσει η ομάδα με αυτόν τον προπονητή. Γιατί, μαθηματική ακρίβεια ομάδα... εκεί. Ορίστε. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, Μάρη, τι κοροϊδεύεις. Ναι ρε Μάρη, να πούμε. Όταν χρησιμοποιεί μέσα και μας λένε ποιος... Ελευθερόπουλο κυνηγήσατε, όλους τους κυνηγήσατε, ποιον θα φύγει ο Ρόκα, εντάξει, όποιο θέλεις. Μισό λεπτό να μιλήσω, Μάριε. Ναι, μας έχει πει, μας είπε συνέντευξη ότι έχει, λέει, χρησιμοποιεί τον Κλέιτον για ποιοτικό παίχτη. Πάπα, αυτό με τον Κλέιτον, αν γινόταν στον ΠΑΟΚ, θα είχα 5 μήνες εκπομπές. Ρε εσύ, ο Κλέιτον, sorry, με όλο το σεβασμό, τεράστια καριέρα υποκλίνομαι, τον έχουμε ημνήσει, εντάξει, οκ, τον Κλέιτον τον ξέρουμε, δεν σχολιάζω. Ρε εσύ, εγώ με παντόφλες έχω πιο ενδιαφέρον στο γήπεδο μέσα στο χορτάρι. Αλλά γιατί το χρησιμοποιεί, ρε. Μαζί σου. Ε? Μαζί σου. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να παίζει με 10 παίχτες. Το φωνάζει όλο το γήπεδο, μην το χρησιμοποιείς και μας απαξιώνει όλους. Ξεπερνάει τα όρια της προπονητικής αιμονής αυτό. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές έχουν αιμονές, όλοι. Αυτό είναι απαξίωση. Ναι, σωστό, μαζί σου, ναι, αγόρι μου. Ναι. Δηλαδή, μας κάνει όπως μας έκανε ο άλλος ο Βοσνιάδης που μας έκανε και πνεύμα. Ωραία, το ίδιο μας κάνει και αυτός. Μας είπε ότι ο Ηρακλής τώρα βγήκε, λέει, από την Τρίτη Εθνική και να χτίσουμε, λέει, βάσεις. Μήπως, έξω οι βάσεις από τον Ηρακλή. Αυτός και όλος ο κόσμος ότι ο Ηρακλής έχει φέρει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ότι ιδρύθηκε το 1999 που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Αγγλία και η πρώτη ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο έγινε από τον Ηρακλή. Ναι. Ποια χρονιά είπες, συγγνώμη Δημήτρη. 1899. Ο Ηρακλής ιδρύθηκε το 1899 σαν φίλος Όμιλος Φιλομούσων. Και μετά έγινε στον αθλητισμό. 1898. 98, ναι. Είχε ποδηλασία και λοιπά, κάποια όχι, περίμενε, ένα. Περίμενε, ο Απόλλων είναι 1891, ο Πανιώνιος 1890.
Ο Ηρακλής είναι 1898. 99. Άρα μετά τον Πανιλό και τον Απόλλωνα. 99, μπράβο Δημήτρη Κόλλης. Περίμενε, ο Ηρακλής ήταν και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι βρε, άλλο είπα εγώ. Άλλο, έκανα λάθος ένα οκτάρι. 1899, ναι. Ναι, ο Ηρακλής ήταν και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε ποδοσφαίρου ήταν ο Ηρακλής. Και προσέφερε. Πρώτη και... είναι άλλη, να είμαστε δίκαιοι. Ποιοι είναι, Πανιωνίος. Είναι ο Εθνικός Καμάρας στην πόλη, που δεν υπάρχει πια. Εντάξει, λέμε αυτοί που, είναι, που υπάρχουν. Ναι, αλλά. Και μάλιστα, ο Εθνικός Καμάρας είναι πρώτα, να τα λέμε όπως είναι. Και μάλιστα. Άσε ρε Μάρη, μιλά συνέχεια. Και μάλιστα έχει και το άσπρο και γαλάζιο. Γιατί προσέφερε, ιδρύθηκε για εθνικούς λόγους. Για βέβαια, εννοείται. Και μας λέει τώρα ο τύπος. Ενάντια στους Τούρκους. Ότι εγώ ήρθα λέει, να βάλω θεμέλια, λέει και σιγά σιγά χτίζουν δύο ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει υλικό. Πρέπει να είναι κάποιος έξυπνος για να ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό. Ναι. Δεν κάνει αυτός για τον Ηρακλή. Όπως δεν κάνουν και δύο-τρεις παίχτες για αυτές τις κατηγορίες που είναι στον Ηρακλή. Και όπως είπες και εσύ. Αυτό το παίκτη, το παιδί μπορεί να είναι καλό παιδί, δεν έχουμε τίποτε εμείς, γιατί το χρησιμοποιεί. Ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα τέταρτο. Σωστό. Δεν μπορεί να τον έχει μέσα, να πούμε. Ναι, ναι. Αφού βαράει φάουλ και την πάει τώρα στα Περιστέρια, την πάει την μπάλα. Ρε. Ναι, ξεπερνάει τα όρια της προπονητικής αιμονής, πραγματικά. Ωραία. Δημήτρη δηλαδή Παλικάρη. Είναι αιμονή αυτό. Ναι. Και κάτι που ήθελα. Ναι, γιατί περιμένουν αυτό... και άλλοι δύο, αγόρι μου. Ναι, ναι, ναι τελειώνω. Ναι. Κάτι επίσης ήθελα να πω, είναι σημαντικό, αυτό είναι πολιτικό θέμα. Ήθελα πολιτικό. Να πω κάτι. Ναι. Ναι, ναι, είναι σημαντικό να τα ακούσετε, να ξέρετε, να μάθετε που έχετε μικρόφωνα, να τα λέτε. Ναι, Δημήτρη μου. Δεν είναι δυνατόν μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα θεωρητικά να εφημερεύει ένα νοσοκομείο με 2 εκατομμύρια κόσμο και να εφημερεύει ένα νοσοκομείο. Αυτό είναι αλητεία. Δεν μπορούν να γίνουν σωστές εξετάσεις, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα να πάει ο ασθενής κλπ. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, ναι. Αυτόν τον ΟΠΑΠ θα τον έκανα, θα τον έδινα στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο Αμήνης, στα φράγκα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Πολύ σοφό. Πολύ σοφό. Έγινε πολύ σοφό, Δημήτρη. Για να δουλέψουν τα νοσοκομεία να σώσουν κόσμο. Επιτέλους είπες κάτι σοφό. Σε παραδέχομαι. Μόνο που ο ΠΑ πλέον δεν είναι κρατικός. Έγινε, ναι, ωραία. Για το πουλήσανε κερδοφόρο εταιρεία. Έγινε, έγινε. Ωραία. Έγινε. Δημήτρη, περιμένουν άλλοι δύο, κλείσε, πάμε. Yeah. Θα φάμε λούκι σήμερα. Πάμε, θα φάμε λούκι. Καθαρή κόκκινη είναι του Ζαμπά. Τιμωρείται η πράξη. Δεν είναι σαν τον Νάτσο που πήγε να κόψει την μπάλα από τον Πάμπλο στο Χαριλάου. Αν θέλει κάποιο να σχολιάσει, α το κάνει χωρί τι λέξει Καράμπελα, Σταυρίδη, Κάκο, Χαβίτο. Θαλαμοφύλακα, σε αγαπώ κάθε μέρα περισσότερο. Γιατί ρε φίλε, επειδή είναι οι τέσσερις περιπτώσεις που για μία ακόμη φορά ευνοήθηκε σκανδαλωδώς. Καμία δεν ευνοήθηκα. Σωστός. Ε? Σου απάντησε τρεις... χωρίς να χρησιμοποιήσει τις λέξεις. Και στις τρεις μάλιστα συμμετέχουν και οι τρεις. Σωστός. Μπράβο. Επόμενη γραμμή. Θα βει το κάκος Παύλο. Επόμενος. Έκανε την προπαγάνδα για το Όπεν. Σήμερα μια χαρά. Καλημέρα. Επόμενος. Εγώ έκανα προπαγάνδα για το Όπεν. Έλα φίλε. Εγώ έκανα προπαγάνδα για το Open. Καταρχήν είσαι ψεύτης, λένε. Ψεύτης. Την έδειξε η Αθλητική Κυριακή, είπε ότι είναι δεύτερη κίτρινη. Είσαι ψεύτης. Ποιος το είπε, ο Στέργιος. Ναι. Ο ρεπόρτερ του Πάου. Ναι, ναι, ναι. Έλα, φίλε. Ένα καλημέρα. Μπόμπερα, Εκάρα, Σαλόνικα. Καλώς τον. Μπόμπερο, παδό τη ΑΕΚ, Σαλονικιός. Που λένε μου καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φίλε, εσύ που βγήκε και είπε θα μα κερδίσει και τι είσαι καλύτερο. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Πάμε, ρε Μπόμπερ. Βγήκα και είπα ότι η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο, ο Άρης έχει κίνητρο, εξασφάλισε την Ευρώπη, μπράβο στον Άρη, γουστάρουμε να το δούμε. Σωστό, σωστό. Έκανε και χαβαλέ λίγο η ΑΕΚ, σωστό. Άκου φίλε να σου πω πραγματικά, εάν εγώ είχα επιλογή το ποιος θα πάρει το κύπελο, δεν θα ήταν η ΑΕΚ, θα ήθελα ο Άρης, σοβαρά σας μιλάω τώρα. Εγώ πάλι όχι. Καλά πες καμιά ομάδα που να είναι στους τέσσερις. Εγώ θα ήθελα ο Ηρακλής. Τι μου λέει, πες καμιά ομάδα που να είναι στους τέσσερις. Η ΑΕΚ δεν έχει στόχους φέτος, από τη στιγμή που χάθηκε το πρωτάθλημα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Το κύπελο το θες, το κύπελο το θες. Τι να το κάνω ρε το κύπελο, ας το πάρει Λαμία. Α, μαζί σου, έτσι είμαι μαζί σου, ωραίος. Ωραίος. Έγινε Μπόμπερ. Εφιάλτης με πεις Μπόμπερ, τρία στα τρία να σε έχω. Σας δίνω από τώρα τον πρωταθλητή του χρόνου. Ναι, ποιος είναι? Η Ξάνθη. Η Ξάνθη. Η Ξάνθη, ναι, ο Τσίπρας με τον Ερντογάν, πάρε δώσε. Σωστός, πάρε κυράκι, σωστός, σωστός, σωστός. Έγινε, έγινε. Το ίδιο μου είπαν και κάποιοι από τα Παμακοχώρια προχθές. Ναι. Επόμενη γραμμή και τελευταία, καλημέρα. Τελευταίος. Ναι. Τελευταίος αγόρι μου, πάμε, καλή εβδομάδα, όνομα και ομάδα. Θα καταλάβεις, Παπαδόπουλα με μένα θα κλείσει. Άρα, κρεπάρα τεράστια. Κρέπα, κρέπα. Λοιπόν, καταρχήν τα έχω με τον Μάριο, από προχθές δηλαδή, που μου είπε μπες και δες το βίντεο. Δηλαδή, μου κατέστρεψες όλη τη μαγεία του ραδιοφώνου. Ποιο βίντεο?
Ποια... που σπάτε κάτι αυγά εκεί γίνανε και τα. Ο Παπαδόπουλος σπάει. Ναι, είναι τι να πω, μην το βλέπετε, έτσι περίμενε λιγάκι. Έχω το πέντε καρδιά σκηνικό. Έχει όλη τη μαγεία του ραδιοφώνου. Όντως. Έχεις δίκιο. Δεν βλέπεις πρόσωπα, ακούς μια φωνή και φαντάζεσαι κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Δηλαδή, εγώ τον Παπαδόπουλο στο μυαλό μου τον είχα ένα δίμετρο ψηλό και γύρω στο 80 χιλιάδε. Ένα δίμετρο! Γελάει και ο Κιώσης! Γελάει και η πόρτα απέναντι! Δεν μπορεί να μπει στο ταξί έτσι όπως είναι, γι' αυτό και είμαι μαζεμένος. Λέω πω τίποτα και με βρει που φαλάκι μαρπάρει. Ένα δίμετρο λέει τον είχα. Παπαδόπουλα, έτσι θέλω να σου πω κάτι για το χθεσινό. Έτσι τελειώνουν τα φιλικά νωρίς-νωρίς. Τα ξεχρεώνονται μαρφίν, μόλτα και γιαούρτια κτλ. Να μην αποκοστούμενα για το χρόνο. Δεν είναι φάουλ. Μάριε, δεν είναι φάουλ. Κανένα απολύτως φάουλ. Τρέλα που έχεις στο μυαλό. Περίμενε, Μάριε. Φάουλ του κράτους. Πρωί-πρωί τύριλα ρε φίλε, βγαίνεις στο ραδιόφωνο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάριε, δεν είναι φάουλ, Μάριε. Σας χαίρομαι εσάς. Αυτό δεν είναι φάουλ. Κατεβάζει τον Παλίκαρο, τον Δημήτρη, τον Κολοβέτσι. Άντε ρε κακομύριδες που θέλετε και φάουλ. Άντε ρε χαμέρε που είναι φάουλ. Κανένα απολύτως. Μη σταματάς τη φάση, συνέχισε. Έλα κρέπα, ναι, σε ακούω. Δύο τελευταία, τι μάθαμε χρήσατε σήμερα. Από τους ακροατές που βγήκανε. Είσαι εκεί. Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, ο ένας βγήκε από το Αγρίνιο, μάθαμε τελικά ότι δεν είναι όλοι εναντίον, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός ή ο Άρης εναντίον στον ΠΑΟΚ, τελικά υπάρχουν και αγρινιώτες που δεν τους πάνε. Γιατί μοιράζανε φανέλες, λέει, και θα κάνουν τα παιδάκια εκεί, θα γίνουν όλοι ΠΑΟΚ από το αυλάκι και κάτω. Και σκεπτόμενος ότι από τον χρόνο δεν θα, ο Πανιώνιος έχει χαλάσει αυτή η υλικοφιλία που υπήρχε. Ο Ατρόμητος δεν ξέρω τι γίνεται, το Γιάννο δεν υπάρχει, όφι έφυγε. Τα φιλικά μάλλον μειώνονται, θα είναι λίγο πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Γι' αυτό θέλει να μείνουν 16 βιβλία. Για να δούμε τι θα σκαρφιστείτε για του χρόνου. Παπαδόπουλο, λίγο πιο χιουμοριστικό. Ο Αποστόλης λέει από εκεί από τα Μίτλαντ, από πού είναι αυτός, δεν ξέρω. Από το Μπέρμιγχαμ, ναι. Από εκεί που είναι, ναι, από την Άνω Μιλιά, ναι. Και λέει ότι αν χάσει, αν τέτοιο θα πετύχουμε εμείς τη Λαμία στο τελικό, βγάλετε την ΑΕΚ Πέμπτη και εκεί θα δείστε τι να γίνει. Θέλοντας να πει ότι θα αφήσουμε τη Λαμία να πάρει το κύπελλο. Εντάξει, καλά κατάλαβα. Ναι, καλά κατάλαβες, ναι. Και σου προκάλεσε έκπληξη τι, ότι θα κάτσει ο ΠΑΟΚ να χάσει για να ευνοηθεί κάποιος άλλος. Ναι, βέβαια, δεν το κάνουμε. Έχεις δίκιο γι' αυτό. Η μνήμη μου με απατά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αυτό που έζησες στην Καλαμαριά τότε, στο Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε ποτέ. Δικαιώνω Παπαδόπουλα και Στέριο, δεν το έχει βάλει την κάρτα. Είμαι δίκαιος εγώ, δεν είμαι προπαγανδιστής. Δεν το έχει βάλει. Η ΕΡ δεν το έχει, δεν έχει βάλει την κάρτα του Γιώχανσον. Άρα δεν είπα ψέματα πριν. Όχι, αυτό σου λέω, σε δικαιώνω. Ωραία. Κάθισα, το έψαξα. Δεν στάθηκα σε αυτό που μου στείλανε, αφού σε ξεφώνησα πρώτα. Δεν πειράζει. Και σε διορθώνω και λέω δεν το έχει βάλει. Σε παραδέχομαι. Μάλιστα. Σε παραδέχομαι. Παοξής αυτό δεν θα το έκανε. Όχι, θα το έκανε, φίλε. Θα το έκανε. Αλλά εγώ ξέρω ότι σε εκτιμώ. Παοξής ρεπόρτερ αυτό θα το έκανε. Θα το έκανε. Ωραία. Νικητές, Μάριε, νικητές. Δύο φεστιβάλ. Θα πω το φεστιβάλ, θα πείτε μετά για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε στα λίγα. Πάμε στα λίγα του ΠΑΟΚ. Νικητές Ελένη Ποζουκίδου και Δημήτρης Ζέρβας. Επαναλαμβάνουμε, πάω ΚΑΕΚ αύριο. Ελένη Ποζουκίδου, Δημήτρης Ζέρβας. Θα δώσουμε, δεν ξέρω αν θα δώσουμε και αύριο. Το ξέρω αυτό. Άστο, δεν το γνωρίζουμε. Για πάω κατρόμητος. Για το πάω. Άστο, πάμε. Ναι. Λοιπόν, μην μπερδευόμαστε. Ωραία, θα δούμε αύριο. Μέρα είναι, ξημερώνει καινούργια μέρα. Λοιπόν, φεστιβάλ και ντοκιμαντέρ. Δημήτρης Τσαρτσίδης. Βιργινία Μεμετζή. Μαρία Ζωγράφου. Γεώργιος Χαρτούκ. Και Γιώργος Μουμτζής. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως για φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Γιώργος Μουμτζής. Γεώργιος Χαρτούκ. Μαρία Ζωγράφου. Βιργινία Μεμετζή. Και Δημήτρης Τσαρτσίδης. Αύριο θα έχουμε άλλους διαγωνισμούς. Θα δούμε. Ίσως και αύριο να δίνουμε για το ντοκιμαντέρ. Οι φίλοι που κέρδισαν πηγαίνουν μετά τις 12.30 στην αποθήκη Γάμα του λιμανιού. Δίπλα στο Kitchen Bar. Αν θέλουν, λένε και ένα καλημέρα στον γάτο τον σεφ, τον Ηρακλειδέα, που κάνει τα μαγικά και τους κάνει μάγκες εκεί πέρα τους δάπηδες. Έτσι, αν θέλουν. Αποθήκη Γάμα, τώρα από τις 12.30 μέχρι και τις 7 το απόγευμα παίρνουν προσκλήσεις να έχετε μαζί σας την ταυτότητα. Έτσι. Έλα πάλι κάρου, πες μια καλημέρα να πάει καλά η μέρα, η εβδομάδα. Έλα πάλι καράκι μου μέσα στα γρήγορα. Στα γρήγορα όμως, γιατί ακολουθούν. Από κοντά, ψυχούλα μου, από κοντά. Πες όνομα και επίθετο. Εδώ κοντά. Μίλτος Αλαγκδοστόπουλος. Ναι, ο πατέρας σου είναι ο. Μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ο οποίος. Παρουσιάζει καμιά κομπή. Παρουσιάζει καμιά κομπή εδώ στο Λίμπερο. Δεν έχει ιδέα. Άστο αγόρι. Άμα δεν ακούς τον μπαμπά σου και εσύ, καληνύχτα. Καληνύχτα. Είσαι ίδιος ο μπαμπάς σου, είσαι κουκλί, φτουφτού. Τι ομάδα είσαι. Κράτα τα μαλλιά σου, αγορίνα μου. Παρτιζάν. Θεός. Η μαμά είναι από Σερβία. Ναι. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Από Σερβία είναι η γυναίκα σου. Κοντή πρέπει να είναι. Η πρώτη. Α, η πρώτη. Η κοντή είναι. Η γυναίκα, κοντή.
Ωραία, ωραία. Έγινε παλικάρι μου, ωραία. Αδέρφια, ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη από όλους μας εδώ πέρα. Χρήστο και όσοι είχαμε, έκανε και σήμερα μαγικά. Να είστε καλά, να έχετε μια bloody rocking week. Αύριο με το καλό τα λέμε.